καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό σκόρφο πιβίνο γαψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, κάπου εδώ θα πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Κοπιάστε πουλάκια μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην πόλη μας, χρόνια πολλά στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, χρόνια πολλά. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, να αποτοξινωθήκατε από μας τρεις μέρες, να ησυχάσετε από τις αγριοφωνάρες μας. Να περάσετε όμορφα με αυτούς που αγαπάτε, κοντά σε αυτούς που δεν σας ψυχοπλακώνουν, κοντά σε ανθρώπους που τους παραμελείτε τις υπόλοιπες μέρες λόγω της δουλειάς, λόγω των ρυθμών της εποχής, να είχατε την ευκαιρία να πάτε, αν έχετε χωριό στα χωριά σας, να δείτε λίγο περισσότερο γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και τα λοιπά, να βρεθείτε λίγο σε αυτούς που τους έχετε παραμελήσει δίπλα τώρα με τις αργίες. Μεγαλειώδης παρέλαση χθες, μεγαλειώδης παρέλαση, συγκίνηση, έτσι, και μην ψάχνετε να βρείτε τίποτα κομματικό και τίποτα εθνικιστικό πίσω από τις κουβέντες. Μεγαλειώδης η παρέλαση, τεράστια η ανταπόκριση του κόσμου. Πολύ συγκίνηση και με τους απόμαχους, πολύ συγκίνηση και με τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα μέσα σε ένα σιδερένιο πουλί και κάνουν πυρουέτες στον αέρα. Συγκίνησαν και πάλι οι χειριστές των F-16, ειδικά το ένα το παιδί, τι να πω, ο Θεός να του δίνει χρόνια να τον προστατεύει με τις πυρουέτες του, με τα ακροβατικά του, να κόβει την ανάσα μόνο και μόνο έτσι για να τονωθεί το δικό μας εθνικό αίσθημα, μόνο και μόνο για να ευχαριστηθεί ο κόσμος που βρέθηκε στην παραλία και πλημμύρισε τη νέα παραλία Θεσσαλονίκης. Εύχομαι ο Θεός να τον προστατεύει και αυτόν και όλα τα παιδιά, καμάρι και για τους βατραχανθρώπους και για τους οϊκάδες και για τους τσολιάδες και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι κόπιασαν αυτές τις μέρες για να παρελάσουν και να μας κάνουν να αισθανθούμε και πάλι περήφανοι που είμαστε Έλληνες, περήφανοι που ζούμε σε αυτή την ταλαιπωρημένη αλλά πολύ δοξασμένη γωνιά του πλανήτη. Επίσης μεγάλη συγκίνηση για αυτές τις κουκίδες στο χάρτη όπου παρήλασαν μόνο ένα ή δύο παιδάκια στη Γάβδο, 2-3 μαθητές με μια ελληνική σημαία. Στην Νάξο, σε ένα χωριό στον Απόλλωνα, Νάξο, ένα χωριουδάκι στην Νάξο που ένα μόνο κοριτσάκι σήκωσε τη σημαία, παρήλασε περήφανα. Οπουδήποτε βρέθηκε Έλληνας και ένιωσε κάτι για αυτή την χθεσινή εθνική εορτή, τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας. Θα τα συζητήσουμε, θα πούμε ωραία πράγματα και σήμερα. Είναι ζωντανή εκπομπή όπως καταλαβαίνετε. Επιστρέψαμε, δεν υπάρχει κονσέρβα, δεν κινδυνεύεται με σκορβούτο. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Είμαστε εδώ κουρδισμένοι με όρεξη, με πάθος, με ένταση, με ενέργεια. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Η όρεξη, το πάθος, η ενέργεια, η τρέλα, το κέφι, όλα αυτά σας το λέμε, να το ξέρετε. Ελάτε στη ζουμουσοπαρέα, ελάτε στην ραδιοφωνική μας παρέα και σήμερα και το πρωί 8-10 αλλά και το μεσημέρι 2 με 3 που ερχόμαστε και πάλι 2 με 2,5 να παίξουμε και σήμερα με πλούσια δώρα και 2,5 με 3 να ακούσουμε, να κάνουμε την κουβέντα με τον Κώστα Βασιλόπουλο για όλα όσα έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα αγωνιστικά που θα συζητήσουμε και εμείς τώρα, η κατάσταση στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, θύμιζε ένα υπέροχο πάρτι. Οι τρεις Δημήτριδες θύμισαν τη γιορτή τους, τη γιορτή του πολιούχου της πόλης. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Να σας πω σε πρώτη φάση ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Μισός αιώνας και προσφοράς στην πόλη και στις δυτικές συνοικίες και όχι μόνο. Με καταπληκτικές προσφορές εκεί στην Ανδρέα Παπαδρόη 10 στο Κορδελιό. Με στεγνοτήρια Bosch. Πάει περίπατο το κάθε χνούδι, τελειώνεται με αυτή την ιστορία, δεν υπάρχει χνούδι, δεν υπάρχει καμία υπόνοια χνουδιού με το νέο σύστημα AutoClean και σήμερα κληρώνουμε μέσα στο 2ωρο, σε λιγότερο από 2 ώρες, αφού ήδη η ώρα είναι 8 και 10 πάει. Κληρώνουμε λοιπόν σήμερα
ένα καταπληκτικό δώρο, μία ηλεκτρική, μοναδική ηλεκτρική σκούπα Bosch. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται ένας καταιγισμός δώρων από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδη Νικολαίδη πριν από το Black Friday. Από την Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε φεστιβάλ μικρών τιμών, οριμαγδός δώρων, πανικός, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, και μένουμε άναυδοι μπροστά σε αυτά που δίνει το αφεντικό. Εκεί τα δύο αφεντικά είναι πραγματικά αξιέπαινα και θα δώσουν και φέτος τρομερά δώρα. Σήμερα λοιπόν δίνουμε μία σκούπα Bosch και πέντε εισιτήρια, πέντε μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Κυριακής, διότι έρχεται ο Παναθηναϊκός, έρχεται το Βαζελάκι και εκεί θα πρέπει να είναι, θα πρέπει, έτσι κι αλλιώς θα είναι την καρισμένη η Τούμπα, θα είναι κατάμεστος ο ναός για να υποδεχτούμε τους πιο μουλοχτούς, αυτούς που ξέρουμε τι έχουν κάνει στο παρελθόν, τώρα δεν μπορούν γιατί δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν και γιατί χάνουν και από τον κάθε πικραμένο. Όμως, όπως έχουμε πει πολλές φορές, καμία υποτίμηση, κανένα μπλαζέ ύφος, καμία χαλαρότητα σε κανέναν αντίπαλο. Η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε, θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε να τελειώσουμε τους χορηγούς. Δεν ξεχνάτε ότι τα κορυφαία κρεατικά στην πόλη τα τρώτε ανατολικά απέναντι από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Εκεί θα βρείτε στην Κρεατούμπα υπέροχα και ψητά και μαγειρευτά. 9:26-7:40, ξαναλέω, ανατολικά. Εκεί θα πάτε να φάτε, να γουστάρετε, στο Βασίλη και στον Κυριάννη, Πόντου 10, Κρεατούμπα. Φυσικά Νικολαίδη, Ζαχαροπλαστεία Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Υπέροχα πεντανόστιμα, όλα καθαρά, και τούρτες και σοκολατόπιτες και προφιτερόλ και σιροπιαστά και ψωμάρες και τα πάντα όλα. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και βέβαια για το πιο φρέσκο, για το πιο νόστιμο ψάρι και θαλασσινό στην πόλη Αιγαίων και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Τάπα. Πιο δυνατή σκηνή, πέρα από τις στιγμές εννοείται με το Γιαννάκη, όταν ο Αμπέλ Φερέρα πηγαίνει και αγκαλιάζει το δικό μας παιδί, διότι όλοι νιώθουμε ότι αυτό το παιδί μας δίνει πράγματα, μας συνεφέρει όταν θεωρούμε ότι πρέπει να γκρινιάξουμε για το οτιδήποτε, είτε αφορά στον ΠΑΟΚ είτε δεν αφορά στον ΠΑΟΚ. Είναι μια υπενθύμηση αυτό το παιδί, το πώς ζει τα μάτς του ΠΑΟΚ, το πόσο αγνά είναι εκεί μαζί με τον κύριο Λουκά να στηρίξει, χωρίς να σκέφτεται τη δική του ταλαιπωρία, τη δική του σωματική κόπωση, τη δική του βάσανο, χωρίς να σκέφτεται τίποτα, ούτε αυτός ούτε ο πατέρας του. Κάθε φορά λοιπόν που βλέπουμε αυτό το παιδί είναι μια υπενθύμηση. Σφαλιάρα, κοίταξε, πρόσεξε πως σκέφτεσαι, πρόσεξε πως ενεργείς, πρόσεξε τι θέλεις να πεις, τι θέλεις να κάνεις. Δες, εδώ είναι το παράδειγμα δίπλα. Γι' αυτό λέω κάθε φορά και στον κύριο Λουκά, μας δίνει αυτό το παιδί, δεν του δίνουμε εμείς τίποτα, τίποτα. Που όταν βλέπει βέβαια τα 4 γράμματα, όταν βλέπει δικέφαλο, τεινάζεται ολόκληρο το παιδί, γιατί νιώθει πραγματικά απέραντη, ανυπέρβλητη χαρά για τον ΠΑΟΚ. Πέρα λοιπόν από αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι η κορυφαία στιγμή σε ένα κατάμεστο από 7.000 και λαού που έκανε την εκδρομή και βρέθηκε δίπλα στην καψούρα του, θεωρώ ότι είναι η στιγμή που ο Αμπέλ Φερέιρα, αφού έχει τελειώσει το μάτς, αφού έχει πάρει ακόμα ένα διπλό, ακόμα μία νίκη, αφού τον Κοντέρ έχει γράψει 43 συνεχόμενες αίτητες αναμετρήσεις ομάδας, πηγαίνοντας προς τον κόσμο που τον χειροκροτεί, που το απονέμει τα εύσημα, σταματάει, κοιτάει τον κόσμο και σαν να έχει ένα αόρατο τύμπανο στα χέρια του,
σαν να είναι ο τυμπανιστής, σαν να είναι ο Ζε στο κέντρο της Τούμπας, δίνει το έναυσμα, γυρίζει στον κόσμο και αρχίζει και δίνει σύνθημα ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και χτυπάει ένα όρατο τύμπανο. Θα μου πεις, ωραία όλα αυτά, μήπως είσαι λίγο ρομαντικός, μήπως είσαι λίγο αυθόρμητος, μήπως δεν είναι αυτά η ουσία. Θα σας πω τι πιστεύω εγώ. Ότι αυτά είναι η ουσία, μάγκες μου. Ότι αυτό από μόνο του είναι ζου μουσού. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε και μπήκε εντελώς ξαφνικά στη ζωή μας. Εντελώς ξαφνικά, μέσα σε ένα διήμερο, μέσα σε 48 ώρες. Και είχε το πολύ δύσκολο έργο, είχε τον πολύ δύσκολο ρόλο να μπει στη θέση ενός ανθρώπου που ήταν όσο πιο πετυχημένος γινόταν με αυτά που είχε κάνει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλάω πάντα, δεν βάζω μέσα σε αυτή την κουβέντα μου την Ευρώπη. Τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει. Μιλάμε για τα δύο συνεχόμενα double που κατέκτησε ο συγκεκριμένος τύπος. Και μιλάω φυσικά για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Έρχεται λοιπόν και πρέπει καταρχήν όχι άμεσα να προσαρμοστεί, όχι ηλεκτροσόκ και στη δική του ζωή, όχι είμαι ουρανοκατέβατος, όχι να μάθω τα ονόματα των παικτών μου, όχι να μάθω τα κατατόπια, τα χούγια αυτού του συλλόγου, τις στιγμές του, τις ιδιοτροπίες του, το μεγαλείο του, το παρελθόν του, το παρόν του, τις ανάγκες του, τις αναζητήσεις του. Τίποτα από όλα αυτά δεν μου δίδεται η ευκαιρία να κάνω μέσα σε ελάχιστες ώρες που μου λένε εξής κάτι. Τώρα πρέπει να παίξει με τον Άγιαξ. Και αυτό που δεν έχουμε καταφέρει όλα τα χρόνια πρέπει να το καταφέρεις εσύ. Και κοιτάς τους παίκτες και λες τώρα αυτός εδώ που με κοιτάει με την αφάνα είναι δεξί μπακ. Ο άλλος εκεί, να πούμε, ο περίεργος με το σαγόνι, τι είναι, είναι στόπερ, είναι επιθετικός. Και έτσι ξαφνικά, που έλεγε και ο Πασχαλίδης, μπήκε στη ζωή μας. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με ισχυρή προσωπικότητα. Το πιο εύκολο και αυτό που θα έκανε ίσως κάποιος που ήθελε να πάει στην πεπατημένη ήταν να ακολουθήσει ακριβώς τον ίδιο δρόμο που ακολούθησε ο προηγούμενος, για να είναι εξασφαλισμένος ο ποπός του, για να μην έχει κανένα απολύτως ρίσκο και για να γίνει και αρεστός, να γίνει δηλαδή μία συνέχεια του προηγούμενου και να ακούει και το εντάξει, έτοιμη ομάδα πήρες, σιγά, βάλ τους όπως έπαιζαν, βάλε τους ίδιους, κάνε ό,τι έκανε και ο άλλος, πήγαινε σε ένα ασφαλές παιχνίδι, πήγαινε σε έναν ασφαλή τρόπο παιχνιδιού, ανάπτυξης της ομάδας και όλα καλά. Δεν σου πει και κανένας τίποτα. Μια χαρά. Και έτσι εξασφαλίζεις και τη μακροημέρευσή σου και δεν υπάρχει και περίπτωση να δυσαρεστήσεις και κανέναν. Όλα καλά ρε παιδί μου, εντάξει. Τούτος εδώ όμως, πριν καν μπει στο πετσί του ΠΑΟΚ, είχε ΠΑΟΚ αντίδραση. Είχε αντίδραση καταρχήν. Και είπε, παιδιά, σέβομαι πάρα πολύ αυτά που έκανε ο προηγούμενος. Εκτιμώ πάρα πολύ, είναι τεράστιο αυτό που πέτυχε μετά από τόσα χρόνια και κόντρα σε διάφορα θέματα όπως με έχουν πει και με έχουν ενημερώσει. Τίποτα δεν ήταν απλό για τον ΠΑΟΚ, βεβαίως κόντρα σε όλους. Όμως εγώ είμαι αυτός και με έφεραν να κάνω κάτι άλλο, ή μάλλον με έφεραν να κάνω το ίδιο αλλά με έναν άλλον τρόπο. Στο όριο της ενόχλησης λοιπόν, στην αρχή που είχαμε τα στραπάτσα με τη Σλόβαν, στο όριο της ενόχλησης είπε, ακούστε μάγκες μου, εγώ αυτός είμαι. Εγώ θέλω να παίζω επιθετικά, θέλω να έχω ορμή, θέλω να κυριαρχώ μέσα στο παιχνίδι, να έχω εγώ μόνιμα την μπάλα, να δημιουργώ, θέλω να παίζω όμορφο, ελκυστικό ποδόσφαιρο.
Θέλω να είμαι καταιγιστικός. Θέλω. Δεν στάθηκε στο βρήκα. Πήρε το χρόνο του, θεωρώ πολύ γρήγορα, αναγκαστικά και των πραγμάτων στέκεσαι στην προβλήτα, από κάτω είναι 10 μέτρα βάθος και λες άραγε θα κολυμπήσω, μήπως να πάω από τα ριχά να ξεκινήσω, να βάλω λίγο μπρατσάκια στην αρχή, να βάλω μήπως καμιά κουλούρα στη μέση, να βάλω τίποτα σωσίβια, μήπως να πάω να εκπαιδευτώ στην πισή, και εκεί που τα σκέφτεσαι όλα αυτά έρχεται ένα χραπ και σε σπρώχνει μέσα στο νερό και είσαι μόνο εσύ και η θάλασσα, εσύ και ο βυθός, εσύ και ο πάτος. Άμα θέλεις μην κολυμπάς, μάστορα, και θα πιεις νερό, θα παλέψεις με τα κύματα, θα βουλιάξεις, θα ξαναβγεί το κεφάλι έξω, θα πάρεις ανάσεις, θα χτυπείς, θα θαλασσοδαρθείς, αλλά θα βγεις από πάνω και θα πεις έμαθα ρε κουφάλες, πολύ γρήγορα έμαθα, αναγκαστικά. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που θα ήθελαν την καταστροφή μετά από τη φυγή Ρωσβάν Λουτσέσκου. Και αυτό περίμεναν. Και θέλω να πιστεύω, μόνο εκτός ΠΑΟΚ εννοείται. Έτσι, αυτό πιστεύω. Εγώ είμαι καλοπροαίρετο παιδί. Πάρα πολλοί περίμεναν καταστροφή. Όπως βέβαια περίμεναν τον όλεθρο και την καταστροφή. Τέλος, σβήνεται, δεν υπάρχεται. Τελειώσαν όλα όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς. Ποιος θα βάλει γκολ, ξεχάστε το γκολ, ξεχάστε το πρωτάθλημα, ξεχάστε τα όλα. Η καταστροφή, ο όλεθρος. Αυτό έσπηραν οι διάφοροι κονδυλοφόροι και τα διάφορα παπαγαλάκια. Λες και ο ΠΑΟΚ είναι ένα μέγεθος τέτοιο. Τρώνε τη σφαλιάρα εκεί με τον Πρίγιοβιτς και σου λέει τώρα τι. Καλοκαίρι, τους φεύγει ο προπονητής, καταραίουν, δεν υπάρχει τίποτα. Καταπίνουν τη γλώσσα τους, γιατί μέσα σε λίγα 24 ώρα η ομάδα δείχνει τρομερά αντανακλαστικά, που λίγοι σύλλογοι, όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο θα είχαν τέτοια γρήγορη αντίδραση, και φέρνει ένα προπονητή, ο οποίος, εγώ δεν λέω ότι πέτυχε ήδη, λέω όμως ότι πολύ γρήγορα δείχνει να αντιλαμβάνεται, δείχνει ένας ευφυής τύπος, ο οποίος και τη δική του στρατηγική και το δικό του τρόπο δεν εγκατέλειψε, και μπράβο του γι' αυτό, αλλά και εκεί που έπρεπε έκανε και τις υποχωρήσεις του. Μπράβο δυο φορές γι' αυτό. Εμείς δεν είπαμε να γίνει μαριονέτα, ούτε να κάτσει πάνω στην πεπατημένη και να μην κάνει τίποτα. Θα ήταν όμως το ίδιο λάθος να στυλώσει τα πόδια και να πάθει Τούντορ και να πει αυτό, τίποτε άλλο. Όχι, εγώ αυτό δεν υπάρχει, θα παίξω με δύο μπροστά μόνιμα. Όχι, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Γρήγορα είδε, γρήγορα αντιλήφθηκε, 4-4-1-1. Ένας μάστορας, ένας δερβίσης, ένας λεβέντης πρέπει να είναι λίγο πιο πίσω. Θα είναι ο Μπίσεσβαρ, θα είναι ο Πέλκας, θα είναι ο Καντουρί, θα είναι, δεν ξέρω εγώ ποιος θα είναι, αυτός 1-0. Δεν ξέρω. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε το ρολόι στο χέρι και να μην περνάει η ρουφιάνα η ώρα πότε θα ξαναέρθει η στιγμή να δούμε τον ΠΑΟΚ. Και εμείς και όλοι όσοι δεν έχουν κόμπλεξ στην Ελλάδα, αυτό να λένε. Για τους καημένους που με το που πήρε την μπάλα ο Στοχ για να κάνει το τακουνάκι στο Γιαννούλη, έσκουζαν και γέμιζαν το διαδίκτυο με παπαριές τύπου offside ο Στοχ, και έβαζαν και φωτογραφίες. Με τα λύπης τους ενημερώνουμε, πέρα από το ότι είναι ποδοσφαιρικά ντουγάνια, πέρα από το ότι είναι καθυστερημένοι ποδοσφαιρικά, ότι από Αράουτ δεν υπάρχει offside, λεβέντες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συγγνώμη που σας γαλάμε το αφήγημα, αλλά από Αράουτ, από πλάγιο out, δεν υπάρχει offside. Μπορεί ο άλλος να είναι 10 μέτρα μπροστά. Δεν ισχύει από το πλάγιο. Αλλά ποιος θα σας το πει.
μέσα στην πρεμούρα. Μετά άλλο, δεν υπάρχει λέει πέναλτι του Λιμιού, δεν τη βρίσκει ποτέ την μπάλα ο αντίπαλος. Και βρίσκει με τα γόνατά του τα πόδια του Λιμιού. Πάει και αυτό. Και έτσι η ομάδα πήρε το διπλό, ευχαριστήθηκε ο κόσμος με όλη του την ψυχή, με όλη του την ψυχή, και είδαμε για μια ακόμα φορά τα τρία Ελληνόπουλα, το Λιμνιό στα 21 του, το Γιαννούλη στα 23 του, να δεν κάνω λάθος, και τον Μπέλκα στα 26, γιόρτασε και τα γενέθλιά του. Τη χρειαζόταν αυτή την εμφάνιση ο Πέλκας. Τον περίμενε και στο ξενοδοχείο η κοπέλα του με τούρτα όταν επέστρεψε για να του κάνει έκπληξη. Όλη η ομάδα, πραγματικά μία οικογένεια, μία παρέα. Οι τρεις Δημήτριδες να μιλούν στο συνδρομητικό, να κάνει χαβαλέ ο Πέλκας με τον εκφωνητή που λέει πάντα «Λιμιάζα γκολ!» Εκείνος που έχει την συγκεκριμένη, τον έκανε και μίμηση. Τίμησαν και παραπάνω, και με το παραπάνω τον Άγιό τους. Το παραλήρημα του Μπαρμπασάβα, κλασικά, δεν χρειάζεται να πω κάτι, okay. Τα είπαμε, τα είδατε. Πλέον μόνο διασκέδαση. Όποιος συγχύζεται, όποιος αποσυντονίζεται, όποιος οργίζεται, έχει κάνει πολύ μεγάλο λάθος, θέλω να πω. Επιτυχάνει το σκοπό του. Αν είναι να σας βγάζει από τα ρούχα σας, τότε επιτυχάνει αυτός αυτό που θέλει. Αν γελάτε, αν περνάτε καλά, αν ρε παιδί μου το βλέπετε και λέτε τον καημένο τον παππού, τότε είστε στο σωστό δρόμο. Στο σωστό δρόμο. Ξαναλέω, η μεγάλη στιγμή του αγώνα είναι το αόρατο τύμπανο του Αμπέλ, που έχει ταυτιστεί με όλο αυτό που κάνει. Και το είπε συνέντευξη τύπου. Ξέρετε κάτι, εγώ είχα την ευκαιρία να φύγω. Και μιλάει για τη Sporting Λισαβόνας, έτσι. Πραγματική ήταν η πρόταση. Τον ήθελαν αυτοί. Ήθελα να φύγω, όμως θέλω να μείνω εδώ γιατί έχω όνειρα με τον ΠΑΟ και θέλω να τα υλοποιήσω. Και έτσι απλά, αυτό που κάποιοι λένε, στέκεσαι τώρα σε λεπτομέρειες. Αυτή είναι η ουσία. Ο προπονητής να γουστάρει, να γίνεται ένα με αυτό που υπηρετεί, να ταυτίζεται με την ιδέα, να ταυτίζεται με το σκοπό, με την καψούρα αυτών των ανθρώπων που ταξιδεύουν χιλιόμετρα για να είναι εκεί μέσα στην ανιδιοτέλεια, μέσα στη λατρεία τους για το σύλλογο και για όσα αντιπροσωπεύει, για όσα εκπροσωπεί, για όσα σημαίνει για αυτούς. Ο προπονητής λοιπόν να γίνεται ένα, οι παίχτες να έρχονται από τις εφεδρίες, γιατί και οι τρεις αυτοί οι οποίοι διαπρέπουν, και ο Λιμνιός και ο Γιαννούλης και ο Μίσιτς και ο Σβιντέρσκι πέρσι δεν ήταν βασική, και ο Πέλκας σε μεγάλο μέρος περσινής χρονιάς δεν ήταν βασική, και μπαίνουν τώρα και κεντάνε. Ο Λιμνιός πάλι γκολ με το κεφάλι, εξαιρετικός. Ο Γιαννούλης πάλι όλη την πλευρά όργωσε. Ο αρχηγός που μπήκε και θέλουμε να τον βλέπουμε, μπήκε και έπαιξε δεξιά, δεξιά και μπροστά. Ο Πέλκας, ο οποίος ήταν χαμένος τον τελευταίο καιρό και λόγω τραυματισμού αλλά και το ότι δεν ήταν στη βασική εντεκάδα, μπαίνει, κάνει αισθητή την παρουσία του, κάνει άνω κάτω την άμυνα του Βόλου, και όταν έρχεται η στιγμή να εκτελέσει, επιλέγει μια εκτέλεση που ξέρει ότι αν το χάσει θα ακούσει πολύ μπινελίκι, θα βγουν πάλι οι διάφοροι που περιμένουν τη στραβή στα ραδιόφωνα, στα φόρα, στα σχόλια, να τον περάσουν πριν ο Κορδέλα, καλά ρε, θέλει να κάνει και παμέγκα και αυτά και τα λοιπά. Μπράβο του, γιατί έχει τα κάκαλα και τα καμπανέλια εκεί να κάνει πανέγκα. Το χρειαζόταν και ο ίδιος. Μία οικογένεια. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε. Σας το λέμε. Όσοι περιμένετε να χάσουμε τη συγκέντρωσή μας, την προσήλωσή μας, την πίστη μας σε αυτήν την ομάδα, κάνετε μεγάλο λάθος. Πλανάστε πλάνικτρα, θα περιμένετε. Κάποια στιγμή, okay. Κάποια στιγμή θα χάσει η ομάδα. Έγινε. Όχι όμως τώρα. Ούτε αυτή την Κυριακή φυσικά. Που περιμένουμε αυτόν που δύο φορές μας τρύπησε με τη δίθεν φιλία του, μας άφησε εκτός Champions League, μας στέρισε ένα πρωτάθλημα, διότι κανένας Άρης δεν ήταν τότε, έτσι, με το Σπανάθα. Ξέρουμε πολύ καλά, ο πατέρας και η συναυτό, ότι έπρεπε τότε ο Βάζελος να πάρει το πρωτάθλημα.
Καλά, για το άλλο το μάτς δεν περιμένα βέβαια από την ΑΕΧ καμία αντίδραση και καμία αντίσταση. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά ένα νερόβραστο πράγμα. Ο μονόφθαλμος κέρδισε τον τυφλό. Λέω για τον Ντεμέκ Ντέρμπι χθες το βράδυ. Καμία ΑΕΧ. Καμία, τίποτα. Και έτσι προχωράμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω, μου στείλατε και μήνυμα ο Δημήτρης ο Σπηλιωτίδης, αλλά και ο Γερμανός ο Αντωνιάδης. Εφημερίδα Ασύρματος. Ημερομηνία επάνω στην εφημερίδα 6 Κυριακή 6 Απριλίου 1941. Είναι στιγμές ιστορικές και γράφει ο Ασύρματος. Ηρωική απάντηση Λοστρόμου στο τελεσίγραφον Μουσολίνη. Ελάτε να τα πάρετε, κράβγασε ο Λοστρόμος. Ποια, ερώτησε ο Ιταλικός δικτάτορ. Ελάτε να τα πάρετε, κράβγασε ο Λοστρόμος. Ποια, ερώτησε ο Ιταλός δικτάτορ. Αυτά 1-0, απεκρίθη ηρωικός ο Λοστρόμος. Καταλάβατε πόσο πίσω πρέπει να πάμε. Ότι αυτό δεν είναι δικό μας. Βέβαια, χιουμοριστικά και πολύ ωραία γράφει εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης Πιλιωτίδης. Καλημέρα σας, από τότε το 1-0. Μάλλον κανένα συγγενής του Κωστή θα είναι, δεν εξηγείται αλλιώς. Βλέπετε, μέσα στον ηρωισμό του είχε και τη διάθεση να τον τρολάρει. Δεν υπήρχε η λέξη τρολάρο τότε, αλλά να τον ηρωνευτεί και να παίξει μαζί του, διότι είχε τα άντερα και όλα τα άλλα που εσείς φαντάζεστε βεβαίως. Ελάτε να τα πάρετε. Ποια, λέει ο Μουσολίνη. Αυτά 1-0. Στο ουδέτερο ισχύει και στον πληθυντικό, έτσι. Ποιος, αυτός, ποιο, αυτό, ποια, αυτά. Εκεί που κάνει ομοκαταληξία. Στο θηλυκό μας τα χαλάει. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε και σήμερα καταπληκτικά πράγματα να κληρώσουμε. Και τα εισιτήρια μέσα από το και από τα τηλέφωνα. 5 μαγικά χαρτάκια ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Η τούμπα θα είναι κατάμεστη. Να υποδεχτούμε τα παιδάκια του Δόνη και του Αλαφούζου. Αυτά που βγάλανε γλώσσα σε διάφορες περιπτώσεις στο παρελθόν. Καμία εκτίμηση δεν έχω στο Δόνη, το έχω πει και όταν ήταν εδώ το έλεγα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, τον θεωρώ υπερτιμημένο προπονητή. Δεν υποτιμούμε όμως κανέναν αντίπαλο. Κανένα δεν κερδίσαμε μόνο με τα χαμόγελα και μπαίνοντας μέσα. Πριν πάω στο διάλειμμα να πω, η φανέλα αυτή πραγματικά υπέροχη, με την τούμπα να αχνοφαίνεται στο κάτω μέρος, φορέθηκε για να τιμηθεί και η μέρα του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου, γιατί αυτή η πόλη είναι ΠΑΟΚ, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ΠΑΟΚ, γιατί ο Άγιος Δημήτριος αποτελεί τον Πολιούχο μας, τον Άγιό μας, και μπράβο που το σκέφτηκαν να φορέσουν αυτή την επαιτειακή με τον παλιό δικέφαλο στο στήθος. Υπέροχη φανέλα. Υπέροχη. Ένας μόνο τη φορούσε μέσα στο βρακί, τη φορούσε μέσα στο ορτσάκι. Ο Διακομπίσης βάρα δεν υπάρχει, ούτε τούμπα που έχουν φαίνεται, ούτε τίποτα. Δεν χαλάμε τα. Δεν... Αυτός με φανέλα έξω από το σορτσάκι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν του πάνε, φίλε, είναι η τούμπα εκεί, μην τη βάζει μέσα στο αυτό. Δεν είναι στα καλά του πάντως. Γενικά δεν είναι στα καλά του. Βγάζει νευρικότητα, δεν του πιάνουν τα πράγματα. Είναι ντεφορμέ. Ξέρει πόσο τον αγαπάω, μάλλον ξέρετε πόσο τον αγαπάω, αλλά είναι ντεφορμέ ο μπαγάσας. Δεν του πιάνουν. Πάλι προχθές, 2-3 ευκαιρίες αν μπορούσε να τις κάνει γκολ, δεν του κάθεται και φάση, βγάζει νεύρα, βγάζει. Δεν. Ακόμα και σε μεταβιβάσεις που τις είχε για ψωμοτήρι, κάτι παλιές τρύπες, κάτι σαραντάρες και αυτές, κάτι μεταβιβάσεις που άλλες φορές στα 2 και στα 3 μέτρα τις έδινε για πλάκα, τώρα του φεύγουν πραγματάκια. Εντάξει. Δικαιούται και αυτός. Να περνάει κακό φεγγάρι. Βλέπω Πέλκα να μπαίνει. Έτσι όπως τον είδα τον Πέλκα. Αυτά τα ξέρει ο προπονητής. Ζουμου σου λέμε. Και κάθε πίκρα καίμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Είπαμε μία σκούπα Boss. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα βγάλουμε και τον νικητή στον αέρα στο τέλος της εκπομπής. Και βέβαια 5 μαγικά χαρτάκια για τον ΝΟΟ. Την Κυριακή θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμούλες. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Χαλάμε τον κόσμο. Ζουμου σου λέμε, ζούμε μεγάλες στιγμές. Λοιπόν,
τη μικρή Σοφία που ακούμε τον μπαμπά της και μπορείτε να πείτε, λέει, το μακρινάρι που λέτε στην αρχή, το γλωσσοδέτη, το γάτο τσακαλό καταπληκτικό πατσκουροπιπίνο καψούριδες. Δεν μπορώ να το πω το γάτο τσακαλό καταπληκτικό πατσκουροπιπίνο καψούριδες. Να την χαίρεσαι, να την καμαρώνεις. Πριν πάμε στις γραμμές που περιμένουν, θέλω να σας πω ότι νούμερο ένα προορισμός για ολικές ανακαινήσεις, για γυψοσανίδες, για βαψίματα, για υδραυλικά, για ηλεκτρολογικά, για τοποθέτηση πλακιδίων, για θερμοπροσώψεις, για με τιμές εξαιρετικές, Σαμπάνης Design. Εσείς εμπιστεύετε το χώρο σας και αυτός σας δίνει με το κλειδί στο χέρι κούκλα. Είτε σπίτι είναι, είτε γραφείο είναι. 6977 40 99 43. Ξαναλέω, 6977 40 99 43. Σαμπάνης Design. Και άμα του πείτε του Νικόλα ότι ακούσατε και την εκπομπή, θα σας κάνει και εξαιρετικές τιμές. Τα πάντα. Μεγάλος μάστορας, μεγάλο συνεργείο. Όσοι τον εμπιστεύτηκαν, χώρος κούκλα. Αυτό έχω να σας πω. Αυτό έχω να σας πω. Και με πολύ μεράκι. Με πολύ μεράκι. Σε οτιδήποτε θελήστε. Όπως είπα, και υδραυλικά και ηλεκτρολογικά και γυψοσανίδες και βαψίματα και τα πάντα. Άρχοντας, πάμε στις γραμμές που περιμένουν. Σας θυμίζω ότι σήμερα κληρώνουμε μία σκούπα. Μοναδική σκούπα Boss. Μέσα στο 2ωρο γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Αλλά και 5 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Κυριακής στο ναό. Πάω Παναθηναϊκός. Μία ακόμα βραδιά, γιορτή θα πρέπει να είναι. Να συνεχίσει η ομάδα να κάνει αυτό που κάνει. Πάμε στις γραμμές. Να ξεκινήσουμε να μιλάμε με εσάς. 2310-287-888. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτά σήμερα. Ναι. 02-02. Όχι ρε φίλε. Μπήκα. Θα πάει καλά εβδομάδα. Θα πάει καλά. Το επεδίωξα. Γεια σου Μένιο. Χρόνια πολλά καταρχήν. Χρόνια πολλά. Απάνατοι όσοι μείνανε στις χιονισμένες κορυφές εκεί στην Πίνδο. Και τιμή και δόξα σε όσους γυρίσαν. Και μπορεί να είναι και εν ζωή. Σήμερα ακουστεί, δες τώρα να πιεις το πατριωτικό μου και το τι είναι και το φιλάνθρωπο, ας το πω. Σήμερα από ό,τι άκουσα είναι και η μέρα των εγκεφαλικών, κατά του εγκεφαλικού και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Κάποιοι ρωτήσαν πώς και τι γίνεται, λέει, αν υπάρχουν ενδείξεις. Να πω λίγο εγώ μια ένδειξη, η οποία είναι, ή πριν φτάσω εδώ θα πω. Φίλοι, προσέχουμε το αίμα μας. Έγκαιρα εξετάσεις, μην το αμυλούμε αν υπάρχει το ζαχαράκι που έχουμε εμείς κοστεί. Τα μάτια μας τέσσερα. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά κι ανεβαίνεις δυο-δυο τα σκαλιά. Να το κλείσουμε, φεύγουμε βάλει. Άστο, μη με άστο. Λοιπόν, καλά. Εξετάσεις συχνές. Ναι, αυτό. Και ένα δείγμα όμως θα το πω, γιατί είναι σημαντικό. Σε περίπτωση που η γλώσσα δεν πάει δεξιά-αριστερά, είναι ένα δείγματάκι, φύγετε κατευθείαν. Έκλεισαμε. Δεν είναι απαραίτητο, Κωστή. Δεν μιλάς για στραβοστόμη, μιλάς για στραβογλώσση. Κάποια στιγμή. Περίμενε, έχει σημασία άλλο στραβοστόμης, άλλο στραβογλώσσης. Έτσι πάει, πες κάτι πάει στραβά. Γεια σου Μένιο. Χρόνια πολλά. Φιλιά. 2310-287-888, καλημέρα σας. Ναι. Μήπως μυρίζει το... Ο καλός το παιδί. Για ποιο λόγο... Γι' αυτό ένα μηδέν! Μη με κουρδίζεις, άνθρωπέ μου! Με το που βγήκες, αδερφέ μου, γιατί το κάνεις αυτό! Σε ευχαριστώ. Κωστή, με τι μοιάζει το περισσότερο... Το δημοσίευμα το είδες. Περισσότερο... Ποιο? Αυτό? Το δημοσίευμα που λέει ο άλλος ο κελευστής. Ελάτε να τα πάρετε, λέει. Είπε, λέει, στον Ιταλό. Και του λέει πια, αυτά λέει, ένα μηδέν. Δηλαδή, ένα ζουμουσάκι, φίλε, από τότε. Τι γίνεται, τι παίζει. Τι γίνεται. Κωστή, λοιπόν, ξέρεις, μήπως γνωρίζετε ποιες είναι οι διαφορές με Τσέσκου και Φεραιρό? Η μία μόνο διαφορά. Ποια είναι η διαφορά, λες? Ναι. Με έχεις ρωτήσει και άλλη φορά. Ότι ο Λουτσέσκου όταν ήρθε χρειάστηκε πολύ περισσότερο καιρό. Αυτός μπήκε, φαίνεται, πιο γρήγορα στο νόημα μου φαίνεται.
Που ήταν εδώ ο Λουτσέσκου κιόλας, έτσι. Ήταν εδώ ο Λουτσέσκου, ήταν εδώ, ήξερε τι είναι ΠΑΟΚ, ποιοι, τι είναι Γαύρος, τι είναι Χάρτινη, τι είναι. Δηλαδή. Σε ρώτησα κι άλλη φορά. Ναι. Απλά από προχτές που έκανε αυτόν τον πανηγυρισμό, μου θύμισε πολύ πανηγυρισμό Κλοπ στη Λίβερπουλ. Δηλαδή, ναι. γουστάρω για αυτό που είσαι, κατάλαβες. Ο άνθρωπος κυλάει καταρχήν αίμα, κυλάει αίμα στη φλέβα του. Έτσι, θα μπορούσε να είναι ανέκφραστο, σου λέει μην τζαλακωθώ τώρα, μην εκτεθώ. Παθιάζεται, είδες. Το είχε κάνει, φίλε, και στην Τρίπολη. Πήγε στην κερκίδα με τις γροθιές. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, το έκανε, εμένα, και, το έκανε και εδώ. Εμένα αυτοί οι προπονητές, οι παίχτες, μου αρέσουν γιατί ξέρω ότι έχουν πάθος και το πάθος θα το βγάλουν και το βγάζουν. Αυτά είναι όλα ωραία, Μανόλο μου. Όταν η ομάδα παίζει και ποδόσφαιρο, έτσι. Όταν κάνει και δουλειά ο προπονητής. Όταν είναι μόνο αυτό και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τότε υπάρχει θέμα. Όταν όμως ο άνθρωπος δείχνει, βλέπεις πώς παίζει τώρα η ομάδα, πώς αφομοιώνει αυτά που θέλει, πώς προσαρμόζεται και αυτός στην ομάδα. Και όταν, δεν λέω μόνο αγωνιστικά, σε όλη την οικογένεια. Σωστά, όταν γίνεται σωστά. Ένα μαζί της, έτσι. Φαίνεται ρε παιδιά, είμαστε σε ένα σωστά πολύ καλό δρόμο. Και φαίνεται και και στους παίχτες και φαίνονται και στους πανηγυρισμούς, αλλά εμένα Κωστή αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί σου είπα τι μου θυμίζει. Δηλαδή έναν τέτοιον πανηγυρισμό τον θέλανε και ο κόσμος και ο ίδιος, εγώ πιστεύω, το έβγαλε από μέσα του και, του άρεσε. Τούτος εδώ ελπίζω να μείνει πολλά χρόνια, να μακροημερεύσει, να πάρει πρωταθλήματα, να πάρει κύπελα και με αυτόν να μπούμε ομίλους, να διαπρέψουμε στην Ευρώπη, να δούμε σεντόνια. Αυτό εύχομαι. Μα δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα το καταφέρει, Μανώλη. Δεν το ξέρει κανένας. Αλλά μέχρι στιγμής αυτά που έχουμε, με τα δείγματα που βλέπουμε, είναι πολύ ενθαρρυντικά. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και όπως βλέπεις, είμαι εδώ δυνατός. Αγόρι μου, όλα καλά. Όλα καλά, άλλο κακό να μην σε βρει. Άλλο κακό να μην σε βρει. Ευχαριστώ. Άντε, σήμερα θα βγάλω τα ράματα, Κωστή, και είμαι... Έχω ράματα για τη γούνα σας, πες. Φιλιά, περαστικά, φιλιά, γεια σου, γεια σου, Τσουκνίδα, γεια, γεια. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους Ελληναράδες μας. Σε όλους. Ελληναράδες. Και όχι μόνο, και Δημήτριδες και Δημητρούλες και... Σε όλους. Αφού όλη η Ελλάδα, Δημήτριδες και Γιώργος και θα είναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, Κωστή, να πω μια αλήθεια, ρε. Γιατί με πήρες 6,5 ώρα το πριν τηλέφωνο. Σε πήρα, ναι. Να μην πάρω τηλέφωνο για να βγει ο Μένιο, γιατί το Μένιο δηλαδή πήρες. Και εμένα και άλλους 10. Σε ρίξαμε τι, τι ώρα πήρες σήμερα. Συγγνώμη, σηκώθηκες από τις 5,5 ώρα για να σας πάρεις τηλέφωνο για να βγει ο πρώτος ο Μένιος και να πεις ότι η εβδομάδα πάει καλά. Σε παρακαλώ, γι' αυτό εγώ νόμιζα για κάποιον άλλον πήρες άλλο για το Μένιο. Ο Μένιος, ρε, έτσι να λέμε αλήθειες, έτσι. Για πες. Λοιπόν, δεν μου λες. Ναι, δεν σου λέω. Κάτι βγήκε τώρα έτσι, δεν ξέρω. Ναι, κάτι βγήκε. Ναι, ναι, να το ξαναβάλουμε άμα είναι. Βγήκε έτσι στα Ερτζιανά εδώ πέρα. Α, ναι. Ότι μια ομάδα αλφα-εθνικής. Α, τι. Τα στείνει, λέει. Τα στείνει. Από τη Βόρεια Ελλάδα. Ποια είναι η δράμα, είναι, ποια είναι. Τώρα, τι θες να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, ας πούμε. Όχι, ποια είναι η δράμα. Ας πούμε, ναι, είναι η δράμα. Δηλαδή, και να ήξερα, ας πούμε. Πού να ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται. Και αυτός που το λέει τι, πώς με τι, ας πούμε. Αυτός το είπε, αυτός που. Ο αυτός, ο αυτόκτονας. Όπως έλεγε ο Χάρκλινγκ, αυτή. Αυτός ο ίδιος, ο ανιδιοτελής. Εκεί, ο ίδιος. Αυτά για τους πονηρούς, για να ξέρουν που βρισκόμαστε, λοιπόν, σε λίγες μέρες... Η εκπομπή δεν αποδέχεται ότι η δόξα δράμα στείνει παιχνίδια. Θες να με βάλεις φυλακή, έτσι. Δεν είπα εγώ για την δόξα δράμας ακριβώς. Καλά πλάκα κάνεις. Πριν από 10 δευτερόλεπτα. Ποια είναι η δόξα, είναι τι. Μα η δόξα δράμας δεν πήρε στην Αλφα Εθνική. Τότε γιατί ρώτησες αν είναι η δόξα δράμας. Λέω ρε παιδί μου να πάει το. Αν έπαιζε μήπως τα έστεινε. Όχι. Λοιπόν. Γεια σου Άκη. Άκη κάτσε λίγο για το ΠΟΧ ρε, για το ΠΟΧ. Για το ΠΟΧ τι είδαμε. Φοβερή αντίσταση της ΑΕΚ. Θα είπα ότι θα παίξει με μισή ομάδα. Καλά εντάξει. Μόνο αυτό. Ο Βράνιες μόνο μαγκές ήταν να κάνει θα σας γαμπίμπι και αυτά και βιντεάκια με τα γυμνά αγόρια με τα ποτήρια. Μπορείς, ματσακώνιασέ την. Κοίταξε. Έτσι την αντίπαλό σου. Κουστί, και Λεβέντης και Μακάκας δεν γίνεται. Που είχανε και πανό με την Καρλέουσα εκεί.
τους απάντησε. Μόνο να τον παίξετε μπορείτε τον ρόλο σας. Αν αυτοί εκεί πέρα καλά κάνουν και ξεφτιλίζουν, εμείς τους χαζεύουμε από εδώ. Ακριβώς. Υγεία. Αυτός ο ΠΑΟΚ αναβλύζει υγεία. Όποιος θέλει να λέει άλλα πράγματα, έχει άλλο σκοπό. Φιλιά πολλά. Γεια σου Άκη. Ναι. Έλα, Κωστή, καλώς τον, ναι. Κωστή, έλα, έστε, Λάρα. Άμα το φτιάχνει το προπονητήριο του Φερέιρα, να χτυπάει και τον Ταόλι, να αφήσουμε το ΖΕ να ξεκουραστεί καμιά εβδομάδα. Ό,τι θέλει. Να χτυπάει και τον Ταόλι κανονικά. Σας λέω το εξής. Μου έλειπε κάτι, ένα κερασάκι στη γιαγιά που ετοιμάζω και την έχω αναβάλει δύο φορές, γιατί θέλω να είναι έτσι. Αυτό ήταν το κερασάκι. Το σιροπάκι ήταν. Αυτό ήταν το κερασάκι, δηλαδή το άρωτο τύμπανο. Ναι. Πώς βάζανε το Βέγκο να φάει από τα ώρα τα πιάτα, ναι. Και λέγανε οι άλλοι για να τον τρελάνουν, θυμάσαι που ήταν κληρονόμος, ναι. Και λέγανε αχ, καταπληκτικό. Έκανε και το θόρυβο άλλο. Ναι. Μου πασάρεις λίγο το αλάτι γιατί σου είπα είναι αλάτι. Εδώ τώρα αυτός με το αόρατο τύπονο, δεν θα μας τρελάνετε εσείς μπαρμπασάβες, εμείς θα σας τρελάνουμε ρε, εδώ είναι τα κεντρικά ρε, εμείς δίνουμε το χαρτί, εμείς έχουμε το franchise για την τρέλα, το καταλαβαίνετε. Κωστή, δεύτερο από τα 5 και όχι μόνο ότι θα σταματήσει τα 5 που κρατάει το 0 η καινούργια άμυνα, έτσι. Και α, βέβαια, το έχω σημειώσει, αλλά μέσα στα πολλά. Δεύτερο μάτς και βλέπω τον Ίγκασον. Εμείς μετράμε, είμαστε δυνατοί στο μέτρο. Βεβαίως. Επειδή μας ενδιαφέρει η άμυνά μας, ναι, μπροστά κεντάνε τα παιδιά, ναι, ωραία, δημιουργούμε όμορφο ποδόσφαιρο, θελκτικό, ελκυστικό, αλλά το 0 πίσω, επειδή μας πλήγωσε στην αρχή της χρονιάς, φαίνεται ότι η δουλειά, αλλά και ο Ίγκασον που μια χαρά στάθηκε και προθές, εντάξει, πάλι ο αντίπαλος δεν μπορείς να πεις ότι είναι, αλλά. Αν θα μου πεις με τον Πανετολικό, ας πούμε, ή με τον Πανιόνιο που βάγαμε κάτι γκόλι, ας πούμε, με τη Λαμία, τι. Έτσι δεν είναι. Καταρχήν χρόνια πολλά στους Δημήτρη της ομάδος, σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την πόλη. Αλλά ρε φίλε Λιμιέ, άμα σκουράσεις και κάθε Κυριακή του Γενάρη θα τρέχουμε, φίλε, συγκεντρώσου. Συγκεντρώσου εκεί που κανένα τώρα παστερώνεις κάθε Κυριακή, συγκεντρώσου. Δύο συνοχόμενα με το κεφάλι, δηλαδή, αν παίζαμε ένα στοίχημα και λέγαμε ότι, ξέρετε κάτι, ο Λιμιός τα επόμενα δύο παιχνίδια με τη Λαμία και με την τώρα προχθές με τον Βόλο θα βάλει δύο γκολ με το κεφάλι. Ξέρεις τα λέγανε, έλα ρε, άντε, τι απόδοση. Με τη Λαμία του βρήκε ανορθόδοξα προχθές, το βίασε φίλε, τον έσκησε ένα. Προχθές σηκώθηκε κανονικά, υπέροχη ενέργεια. Συντερφορείς και ο γκολ ήταν προχθές. Καταρχήν υπέροχη ενέργεια του Στοχ. Που με το τακονάκι ξεμαρκάρει, έτσι, ποιότητά του ο Στοχ. Θέλουμε και άλλα πράγματα από το Στοχ. Θέλουμε να ανέβει και να πάρει πρωτοβουλία, να είναι συνεχόμενα καλός. Γιατί και προχθές είχε κάποια ξεσπάσματα, έχει, αλλά χάθηκε. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ και η απόδοση του Πέλκα, που πιστεύω θα ξυπνήσει και τον Πίσεσβαρ. Γιατί αν έπινε και ο Πέλκας και δεν ακουμπούσε, σωστό. Ο Πίσεσβαρ θα μπορεί να δώσει μια σιγουριά. Θα αισθάνεται την πίεση ότι πρέπει, σωστό, να πέσει παραπάνω, να ρίξει παραπάνω. Δηλαδή αυτή η πίεση γίνεται υπέρ της ομάδος. Υπάρχει μέσα στο μυαλό μου η πιθανότητα να τον δούμε βασικό στο 10. Επειδή στο 4-4-1-1. Όχι γκολά, δύο γκολάρες είχε βάλει. Ναι, και μια μέση τούπα που την είχε βάλει, ναι. Έξω το 10 μέταξε την περιοχή. Το ένα με το ψιλοκρεμαστό τη λόμπα στο γάμα, ναι, και το άλλο που πέρασε μέχρι και το σημαίακι του κόρνερ, τους έκανε γιογιό. Χαρτοκοπτική σούπερ Κατερίνα Μανίνα Μπλεκ αγόρι και το παστέλωσε. Έχει προϊστορία με τον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι επειδή σε αυτά τα παιχνίδια μετράει και το ελληνικό στοιχείο. Φυσικά. Μα βλέπεις τώρα, οι τρεις Έλληνες ήταν αυτοί που ο Λιμιός, ο Γιαννούλης, δεν έχουμε θέμα. Δηλαδή, γουστάρουμε και τον Μίσης που δεν είναι Έλληνας, έτσι, και παίζει μια χαρά το παιδί. Και το καλύτερο που είπανε στο Μήνο, που τους είχε βάλει τους Δημητράδες και τους τρεις στη σειρά, λέει, τους πάρκαρες και τους ανέκρινες, λέει. Τους έβαλε στη σειρά, λέει, και τους τρεις κανονικά. Αν είδατε. Τις μιμήσεις που έκανε ο Πέλκας, το πείραγμα που έκανε στον τι έβαλες ρε μαλαμπίμπι. Μηχανάκι, μηχανάκι. Αυτό φίλε είναι το μεγάλο όπλο. Και η κουβέντα που είπε ο Φερέρα και τη λέμε εμείς κάθε εβδομάδα, τι σας λέω κάθε φορά από την αρχή της χρονιάς, το μαχαίρι στο στόμα. Και στάρ είναι η ομάδα, φίλε. Ακριβώς δεν αυτό. Ένας παίκτης πάνω από την ομάδα, φίλε. Ακριβώς αυτό. Και το μαχαίρι στα δόντια. Σε κάθε μάτς. Καμία υποτίμηση. Περιμένουν στη γωνία όλοι. Βλέπετε, τον άλλον δεν τον αφήνουν να χάσει. Έτσι. Φιλιά, Στελάρα μου. Γεια σου, Δημήτρη. Σε χαιρετώ. Να σε βάλω, κάτσε. 83, είτε, φίλε. Περίμενε. Και για το εισιτήριο. Πάτα σε το κουμπάρο. Έγινε. Φιλιά. Γεια σας. Ναι.
Καλημέρα. Καλό το παιδί! Καλό το τιμημένο λάκωμα. 4,85 για τις κληρώσεις. Περίμενε. Θα πω τα θέματα επιγραμματικά και μετά αν θες θα συζητήσω. Ό,τι γουστάρεις. Σε ακούω. Λοιπόν, ούτε μία δραχμή λιγότερα, ένα ευρώ λιγότερα, κάτω από 15 εκατομμύρια δεν θα πουλάει από τώρα και πέρα ποδοσφαιριστή ο ΠΑΟ. Δεν θα πουλάει κάτω από 15 εκατομμύρια ποδοσφαιριστή. Κομμένοι αυτοί. Σωστός. Αυτά που ήξεραν παλιά ξεχάστε τα. Σωστός. Και θα φύγει και αν δεν θέλει να φύγει δεν υπάρχουν αυτά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όσο για το πάρτι, εμείς θα το κάνουμε, αν και είναι λίγο νωρίς, ας το αναγγείλουμε από τώρα, θα το κάνουμε μέσα στο Καραϊσκάκι στο πάρτι. Το πάρτι. Εσείς κάντε το αλλού. Αγόρι μου. Για το Λιμνιό θέλω να πω ότι να δώσει λίγη σοβαρότητα σε όποιον μπορεί. Το θέμα του αν είναι κάτι offside, penalty ή κάτι άλλο για κόκκινη κάρτα, κίτρινη κάρτα, το αποφασίζει πλέον το VAR. Όποιος μιλάει, αν δεν το ρωτάνε, να βγάλει το σκασμό. Και ένα τελευταίο. Τι ωραία. Φίλε, τα λες τέλεια. Θες να έρθεις να μου κάνεις τα ρεπό. Όχι, ένα τελευταίο να μην το όχι, αλλά αγιά στο στοματάκι σου. Αυτός ο κύριος που έκανε, που παρουσίασε στην ΕΡΤ 1, στο κρατικό κανάλι που το πληρώνω εγώ και εσύ, και είπε, παρουσίασε το παιχνίδι του Όφη με την Ξάνθη και είπε, περιμένει τον ΠΑΟΚ να κάνει το 5-5 μέσα στην έδρα του Όφη, πρέπει να απολυθεί. Αυτά είχα να πω, αν έχεις να προσθέσεις κάτι Κωστή μου, να μου το πεις. Να σου πω, δε μας πέφτει με τίποτα! Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου! Αυτό έχω να σου πω! Έτσι, αδερφέ μου, έτσι. Φιλιά, τι να προσθέσω! Τι να προσθέσω, θα πες τέλεια! Φιλιά! Γεια σας, Παναγιώτη. Γεια σας, τελευταίος πριν το διάλειμμα, ναι. Καλημέρα, κολλέ. Αλλά όχι ασήμαντος, καλώς το παλικάρι, ρε! Έλα ρε κομπέ! Τι κάνεις, φιλαράκι, αγόρι μου, πού είσαι, ζουμουσάκι μου, πού είσαι, παουτσάκι μου! Τρέχουμε πάνω κάτω, όποτε προλαβαίνουμε σε ακούμε. Αδερφέ μου. Σε αγαπάμε, σε λατρεύουμε. Το ίδιο ισχύει και από την πλευρά μου, το ξέρετε. Τι κάνεις, ο προλαλήστατας μας χάλιψε, δεν έχω να πω τίποτα. Το μόνο που έχω να πω είναι να δώσω συγχαρητήρια στο καινούριο ρόλο του Diego Bisesvar του reporter. Έτσι, δεν ξέρω αν το είδες το βιντεάκι που έγινε viral παντού στις ειδήσεις, σε όλα τα αυτά που τράβηξε. Το είδα. Μπράβο. Περιμένουμε από τον Diego, που εγώ προσωπικά τον γουστάρω πολύ σαν παίχτη. Μας επιτρέπετε και εμάς που έχουμε μικρόφωνο κάποιους να τους συμπαθούμε περισσότερο, έτσι. Δεν είμαστε από αλλού εμείς. Έτσι, λοιπόν, όταν όμως βλέπω ότι αυτός που γουστάρω, που ξέρω ότι έχει τόσο ποιότητα, δεν είναι αυτός που πρέπει, βέβαια ήταν καλύτερος στο Βόλο από ό,τι στα προηγούμενα μάτς, έτσι. Δεν είναι όμως ο Μπίσεσβαρ που έβγαζε όλη την ποιότητά του, ο Μπίσεσβαρ των δύο μάτς με τον Άγιαξ. Α, μπράβο, από το στόμα μου το πήρε. Α, δεν είναι αυτός. Έτσι, δεν ξέρω τι συμβαίνει, βγάζει και τρώει και ξύλο αρκετό, βέβαια, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το περισσότερο από όλους. Το περισσότερο ξύλο του. Αλήθεια, είναι λίγο και λίγο, δηλαδή έχει πάρει γραμμή τώρα. Πέφτει και λίγο. Δεν ξέρω, είναι νευρικός, δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι νευρικός. Δεν του βγαίνουν και τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, απλά διδάσκει το απλό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πόσο απλό είναι το ποδόσφαιρο, ηρεμία. Όποτε παίρνει την μπάλα, ξέρει ότι θα τη χάσει. Έχει τεράστια ποιότητα. Ο Μπίσεσβα γνωρίζει μπάλα όσο ελάχιστη στην Ελλάδα. Μπορεί να περάσει την μπάλα μέσα από τον κόλλο της Βελόνας. Τι να λέμε τώρα. Έτσι, ο Μπίσεσβαρ στην ημέρα του είναι game changer που λένε και στο χωριό μου. Έτσι, αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, βάλε με και στις κληρώσεις. Άμα κληρωθώ θα τα δώσεις όπου θέλεις εσύ, δεν τα χρειάζομαι. Ούτε το εισιτήριο, ούτε τη σκούπα. Δεν χρειάζομαι ούτε σκούπα ούτε εισιτήριο. Γιατί άμα πάω σκούπα στο σπίτι να βάλει γυναίκα να σκουπίζει, άστο. Μια που την έφερες να πει, χρησιμοποίησε την κιόλα. Τι ζήτησα. Έτσι θα πάει. Οπότε βάλε γεια σου, με κοβέ. Και άμα θες. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια σου αδερφέ μου, να είσαι γερός. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Σας υπενθυμίζω ότι στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, εκπληκτικό πρόγραμμα,
από 1 Νοεμβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις Κωνσταντίνος και Μαθαίος Τσαχουρίδης, δύο αδέρφια πραγματικά ταλαντούχα, πραγματικά πρικισμένα μουσικά, με φωνάρα, με τον Γκεμετζέ, με τη λίρα τους, μαζί τους η Μέρη Δούτσι. Ενημερώνεστε στο 2310-491-291. Εκεί κλείνεται και εισιτήρια και στο ticketservices.gr και στα καταστήματα public, ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Για λίγες μόνο εμφανίσεις δεν είστε υποχρεωμένοι να μπείτε και να παίξετε στο καζίνο, το διευκρινίζω αυτό κάθε φορά. Πάμε σε τέλος πρώτης ώρας, Αιγαίων, καταπληκτικές, υπέροχες, μοναδικές γεύσεις και στο διοικητήριο και στο ωραιόκαστρο. 214.000 έρχεται σε ειδική συσκευασία, πεντανόστιμα, ζεστά, φροντισμένα, πεντακάθαρα, μανίσια, σαν να τα έχει φτιάξει μανούλα και να σας τα φέρει να σας τα ταΐσει. Και στο ωραιόκαστρο το ίδιο, 69-56-66, φρεσκότατα. Πάνε, βρίσκουν τους κορυφαίους ψαράδες το πρωί, από εκεί κατευθείαν στις δυο ψαραγορές και όλα στο πιάτο σας. Πεντανόστιμα, φρεσκότατα και πεντακάθαρα. Νικολαίδη, Ζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 για τουρτάρες, για ψωμάρες και βυζαντινό και ζυμωτό και για διαβητικούς και τα πάντα όλα. Και βέβαια παγωτάρες. Παγωτάρες με γάλα, φρέσκο γάλα ημέρας. Και κρεατούμπα, ψητά και μαγειρευτά, πόντου 10 στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, απέναντι από τον ΑΟ, απέναντι θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας, 9-26-7-40, πεντανόστιμα και το παστίτσιο του, αλλά και τα μαγειρευτά του και βέβαια και τα κρεατά του, υπέροχα όλα στην κρεατούμπα. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Σούμο σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Πολλοί κόσμος βρέθηκε κάτω στον πόλο, αντάμωσε και Χρύσα και Κολομπάμπε και 533 και Μανολόπουλος και χαμός. Πολλοί κόσμος, πολύ αγαπημένοι φίλοι, άλλοι ήταν εδώ και έδιναν τη δική τους μάχη και το δικό τους αγώνα. Τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κανάρη, που όλα πήγαν καλά. Τι απόδοση μπορεί να δίνει λύση στο στοίχημα να είσαι στην κλινική με τα χειρουργικά και να ακούς τον Τζατσαρό? Αδερφέ μου, το καλύτερο φάρμακο, ρε, θα γίνεις καλά, μη μασάς τίποτα, αγόρι μου. Μη μασάς, σε όλους εσάς που αυτές τις μέρες είχατε θέματα υγείας, θέματα υγείας. Έτσι, με καμάρις αυτούς που οι πρόγονοί τους υπηρέτησαν, μεταξύ αυτών και ο παππούς Κωνσταντίνος Τσατσαρός, που πήγε στο μέτωπο πρώτη γραμμή και γύρισε αλόβητος, γλιτώνοντας από του χάρου τα δόντια. Τα διαβάζω και στο βιβλίο του μπαμπά μέσα και συγκινούμε. Λοιπόν, τιμή και δόξα σε αυτούς που πήγαν, άφησαν τις οικογένειές τους και δεν ήξεραν οι δικοί τους άνθρωποι, μου τα περιγράφει ο πατέρας μου, όταν 7χρονο αγόρι αποχαιρέτησε τον μπαμπά του, ανεβήκαν σε ένα φορτηγό και δεν ξέραμε αν θα τους ξαναδούμε. Δεν ξέραμε αν θα ξαναδούμε τους πατεράδες μας, τους θείους μας, δεν ξέραμε. Ευχαριστούμε αυτούς τους ανθρώπους που όταν έπρεπε όρδωσαν ανάστημα και απέδειξαν ότι ο Έλληνας δεν είναι μια οποιαδήποτε ράτσα. Δεν είναι. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Μπαίνετε στην κλήρωση μέσα από τα μηνύματα για την σκούπα, την καταπληκτική σκούπα Boss από την ηλεκτρονέτ Παπουγής Νικολαίδης και για 5 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής ΠΑΟΚ Παραθηναϊκός. Πολύ μεγάλο μάτς, γιατί πρέπει να δώσουμε απάντηση και σε αυτούς τους πρώην και ντεμέκ και δήθεν φίλους. Μ' αρέσει που τα λέγαμε εμείς τότε. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Κανέναν τους μην εμπιστεύεσαι. Είναι λυκοφιλίες, θα σου μπήξουν μαχαίρι. Αποδείχτηκαν περίτρανα. Πάμε να μιλήσετε εσείς και να πω μετά χορηγούς, γιατί περιμένατε ήδη. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Έπεσε, πάμε στον επόμενο, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον. Έλα, αδερφέ μου. Ωραίες μέρες, έτσι όπως και να το κάνουμε. Ακόμα υπέροχες. Έχουμε καλοκαίρι και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η ομάδα πάει να γίνει η ευρωπαϊκή ομάδα που χρειαζόμαστε το καλοκαίρι. Δηλαδή, κυριολεκτικά αλλάζει βήμα-βήμα. Τα παιχνίδια αυτά τα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε την αλλαγή που πρέπει. Καμία υποτίμηση σε κανέναν αντίπαλο. Σοβαρά η ομάδα μπήκε. Έτσι, δεν μπορείς να πεις ότι μάγεψε, όμως έδειξε πράγματα πάλι κατά διαστήματα, έτσι. Επειδή 7 παίκτες πλέον είναι έξω και άλλοι 7 μπήκαν μέσα. Σωστό. Σε σχέση με την ομάδα, τον κορμό της πρωταθλήτριας, την Ταμπλούχο εννοείς. Ακριβώς. Ναι. Να τους δούμε. Πασχαλάκης.
Βαρέλα, Βιερίνια, Μαουρίσιο, Ακπομ, να βάλω μέσα, να μην βάλουμε Πρίγιοβιτς και Ολιβέιρα, έτσι. Λοιπόν, Σάκοφ, Κάνιας, δηλαδή είναι μία άλλη ομάδα αυτή που βλέπουμε τώρα, παιδιά. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό είναι, σου δίνω το... χίλια δίκια σε αυτό που λες. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα που θα μπορούσε φυσικά να ήταν μειονέκτημα. Μπορεί να άλλαζαν οι παίκτες και να ήταν όλοι τριαντάριδες. Μου επιτρέπεις, είναι... μου επιτρέπεις, πρόσεξε. Ναι. Ποιο είναι το θετικό τώρα. Τα παιδιά αυτά που παίζουν τώρα, δηλαδή ο Λιμιός, ο Γιαννούλης, ο Σφιντέρσκι, ο Μίσιτς, πέρσι ήταν εκεί, βίωσαν όλο αυτό το τρελό πράγμα που έγινε, το μεγαλείο με το αίτητο πρωτάθλημα, το βίωσαν, έχουν πάρει από εκεί εικόνες, παραστάσεις, ενέργεια και το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι δεν άδειασαν ή δεν έφτασαν στα κόκκινα αγωνιζόμενοι πέρσι μέχρι εσχάτων και μέχρι τελευταίας ικμάδας των δυνάμεών τους και έχουν να δώσουν τώρα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Και χρειάζεται ένας παίκτης που έρχεται, δεν είναι εύκολο, είναι αρκετοί που χρειάζονται χρόνο. Θέλουν προσαρμογή, θέλουν να έρθουν να απορροφηθούν από την ομάδα. Φυσικά, δεν είναι εύκολο. Φυσικά, μιλάς για τον Αντρέ, για τον Μαουρίσιο που θέλουν χρόνο, φυσικά. Και περίμενε αυτή... κανένας ότι θα μπει ο Βιερίνια και θα είναι ο Βιερίνια ας πούμε της φοβερής περσινής χρονιάς με τη μία με το καλημέρα σας. Αλλά και ο Γιαννούλης έπρεπε να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να φτάσει και να αρχίσει πια με αυτοπεποίθηση να δίνει αυτό που έχει να δώσει. Δεν ήταν αυτό στην αρχή. Και όχι, γι' αυτό λέμε, περιμένετε λίγο ρε παιδιά, ματάκι χορταράκι, αφήστε τους λίγο να αναπνεύσουν. Δείτε το Μίσιτς πώς παίζει, δείτε τον Κρέσπο πώς ήταν στην αρχή. Έτσι γίνεται. Δείτε έτσι το πώς ήταν ο Βαρέλα την πρώτη του χρονιά που ήρθε. Εμένα λοιπόν με ευχαριστεί πάρα πολύ που αυτή η αλλαγή μέσα στην ομάδα σημαίνει νεανικότητα, σημαίνει δύναμη και ταχύτητα και όλο αυτό θα έχει το αποτέλεσμα που περιμένουμε για το καλοκαίρι. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, αυτό με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα. Να στηθεί μια ομάδα που να μπορεί πλέον να μην λέμε στο παραπέντε, αλλά να είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και να πάμε λίγο εκεί που... Το ένα βήμα παραπέρα. Φυσικά, θέλουμε πάλι πρωτάθλημα, κύπελο και να γίνει αυτό που δεν έγινε φέτος. Για πολλούς λόγους, για μένα, ο σημαντικότερος, ένας άθλιος και σταλμένος και στημένος μισθοφόρος διαιτητής. Μισθό, πήρε μισθό. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά ο διαιτητής για να παίξει. Επειδή ακούσει. Εννοώ την αμοιβή του, δεν λέω ότι. Και στημένος εννοώ ότι και τον έστυψαν, ρε παιδί μου, σαν λεμονόκουπα. Ακριβώς. Για να μην πάμε φυλακή. Επειδή ακούω συνέχεια του κάτω να λένε Ντάγκλας, δεν είναι κανένας Ντάγκλας. Ντάγκλας είναι οι ίδιοι. Ντάγκλας είναι ο Μάικλ. Είναι Ντόγκλας. Σαν Ντόγκλας θα πρέπει να το λέει ακόμα και ο Ντάγκλας. Είναι ο πεθερός της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Ο Κέρκ Ντάγκλας. Ναι, λοιπόν. Και θα πρέπει να το λέει και ο δικός μας εκεί στο ΠΑΟΚ TV, γιατί και αυτός Ντάγκλας το λέει. Τέλος πάντων. Ας παίζει, ας τρέχει όπως τρέχει, ας καλύπτει χώρους γιατί και αυτός ανέβηκε πάρα πολύ και ας το λένε όπως θέλει, φίλε. Ντούγκλας, Ντάγκλας, Ντίγκλας. Δεν με ενδιαφέρει. Αύγουστο, ο Αγγούστο, που είναι και ελληνικό όνομα. Αλλά στο κάτω-κάτω τη γραφή δηλαδή. Επειδή το παίζει και πολύ καλός, βλέπεις τον κυνηγάω πολύ αυτό. Λοιπόν, ήταν πολύ καλός, σας λέει σωστά και το έχεις, όνομα. Έχεις με το Σπυρόπουλο, έχεις φιλιά, φιλιά. Γεια σου φιλάρετε. Γεια. Πάμε, γεια σας, ναι. Τσίτσιο. Δρεσνιέτστα κακαμπουβού, σνιέτστα τραμποσιέτα, ρε τα βουσταρίφωφα. Ρουσνιέφω το δόνι, φωτμπαλίστο, φωτμπαλίστο, φωτμπαλίστο. Από το στόμα μου το πήρες, έτσι δηλαδή. Εδώ την είχα την κουβέντα. Φίλε, δεν ξέρω, έχεις χάσει κιλά, έχεις γίνει πολύ γρήγορο, δεν μπορώ να σε πιάσω από τίποτα τα προϊόντα. Πασαλίβομαι με λάδια, πασαλίβομαι με λάδια. Ξέρω ότι η μπλε φιλή και 533 και Γαϊδουράγκαθος και εσύ και ο Λάμπρος, έτσι, και ο Καραγιάννης ότι είναι μαζί. Έχω πολλούς και είναι μαζί μας πάντοτε και
Χαίρομαι που σας κρατάμε παρέα. Ελπίζω να μην προλαβαίνετε. Βέβαια, ξέρω ότι παίρνετε τηλέφωνο για να βρείτε πελάτη, γιατί είναι 1-0-5 στην απόδοση, αλλά λέμε τώρα. Φίλε, μιλάμε για καψόνια τώρα. Είμαι στην πιάτσα, σε έχω πιάσει επιτέλους και μπαίνει πελάτης και τα αναγκάζομαι να το κλείσω. Γιατί. ναι, σφίξανε και τα γάλατα, να πούμε, ξέρω εγώ. Και μια μέρα μου λέει και ένα παλικάρι, λέει τίποτα στο Μανικό Πανεπιστήμιο, μου κάνει μία. Όχι, του λέω από τη συναγωγή. Ήμουνα τώρα παίξω τουλό. Τώρα βρήκε άνθρωπο να τυχωθεί τώρα για αυτό το χαϊβάνι. Προσέξτε καλά, προσέξτε καλά. Φίλε, κοίταξε τώρα να σου πω κάτι στα γρήγορα. Αυτό που συμβαίνει που διαβάζω, δυστυχώς εγώ το οπαδό, δεν το παρεξηγώ, ξέρεις, γενικά. Γιατί οπαδοί είμαστε αυτοί, θα πούμε αυτά, είναι καφενιακό. Άλλο, όταν φτάνει μέχρι εκεί, ναι, τώρα, από εκεί και πέρα, με λυπεί το θέμα, όπως αναγάγεται από πολλούς δημοσιογράφους, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά για διάφορες ομάδες. Και τους λέω, ρε παιδιά, κοιτάξτε, γίνει κάτι ξεκάθαρο. Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα μεγάλα, η ποιότητα των παικτών έχει πιο γρήγορη προσαρμοστικότητα στις αλλαγές στα συστήματα και στην απόδοση αυτών που περιμένει δηλαδή ο προπονητής. Ναι. Αυτό μπορεί να το δεις σε 5-6 αγωνιστικές στην Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, θα το δεις. Η Ελλάδα, άμα δεν ξεστολίσουμε το δέντρο, δεν βγάζει άχερη την ομάδα. Π.χ. Άρης, έτσι. Ναι. Μιλάμε ότι από αγωνιστική σε αγωνιστική φέρτε την Μπαρσελόνα, διώξε τον προπονητή και ούτω καθεξής. Πάω τώρα. Δεν μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα, ρε παιδιά, λέω κάποιος. Περιμένετε. Εγώ όταν ήρθα για νους πίσω πανηγύριζα σαν τρελός άκιανα. Λέω θα αλλάξουν τα πάντα στον Πάο που έχει μέλεψη για νους. Το θυμάμαι το τηλεφώνημα που συζητούσαμε. Και έλεγα και εγώ ότι έχουμε τον κορυφαίο αριστερό μπακ στην Ελλάδα. Όμως το παιδί, φίλε, άλλο η φανέλα του Ατρομήτου, η φανέλα μιας κυπριακής ομάδας, του Αστέρα Τρίπολης, του Πανιωνίου, άλλο αυτή η φανέλα η βαριά. Γονατίζει και ο πιο θαραλέος. Εκεί λοιπόν αποδεικνύεται. Μπορείς να τη σηκώσεις. Ο Γιαννούλης μπόρεσε και τη σήκωσε τη φανέλα. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, γιατί η διάρκεια σε καθιερώνει, έτσι. Όχι 5 καλές εμφανίσεις. Είδαμε κι άλλους να κάνουν 5 εμφανίσεις και να εξαφανίζονται. Και θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει κάτι. Ή θα πάμε στο έχω 0 στην άμυνα τσούκου τσούκου και θα γίνουμε όλοι οι καλοί χριστιανοί. Δηλαδή θα παίζουμε το σύστημα, κάνω το σταυρό μου να μπει γκολ. Ή να πούμε, ξέρω εγώ, θα κάνουμε κάτι πιο επικοδομητικό. Θα παίξουμε σαν ΠΑΟΚ. Και έχουμε και το πλεονέκτημα ότι μόνο που βλέπουν τα καλάμια με τις φανέλες, λίγο η κάλτσα, οι περισσότερες ομάδες είναι καφέ, ας πούμε. Αυτό είναι καλό σε εμάς. Θα έχουμε το χρόνο μας να την ανάπτυξη του παιχνιδιού και τα λοιπά, θα έρθει και το γολάκι. Είναι έξυπνος ο προπονητής, αλλά αυτά που διαβάζω από ανθρώπους που υποτίθεται ξέρουν από ποδόσφαιρο είναι φοβερά. Δηλαδή η κριτική που γίνεται, αφήστε τον άνθρωπο να δουλέψει, μην τον αγχώνεται, να πούμε, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Όταν είσαι σε αυτή τη θέση, είναι πολύ φυσιολογικό να σου ασκηθεί κριτική. Είναι πολύ νορμάλ αυτό, Ταρίφοφ. Δεν γίνεται να μην ασκείς. Άλλο ασκώ κριτική όμως και άλλο από την πρώτη στιγμή να απαξιώσω, να λιδωρήσω, να ευτελίσω, να αποδομήσω, να ισοπεδώσω τα πάντα, γιατί με συμφέρει και γιατί έτσι μου έχουν πει ή γιατί θέλω να μπουμπούλα στον ΠΑΟ, καταλαβες. Άλλο αυτό. Όταν κάνει λάθη και εμείς, όλοι μας πρέπει να του λέμε, ξέρεις κάτι εδώ, δες το λίγο αυτό, ας πούμε, δες το. Ή κοίταξε μήπως είναι έτσι. Αλλά αυτός αποφασίζει, φίλε. Να σου πω, φίλε, αυτό που εμένα δηλαδή, έτσι, το μόνο που με χαλάει, τώρα προσωπικά, έτσι, αλλά αφήνω το 70% στον προπονητή. Εμένα με χαλάει το ότι δεν έχω δει ένα παιδί το οποίο έκανε παπάδες. Το λάμπρο. Όχι στο Σουρινάμ, από την Ολλανδία ήρθε ο άλλος. Δεν είναι ούτε συγγενής μας, ούτε φίλος μας, ούτε είναι ο μάνατζερ του κολλητός μας. Θέλω να δω τρία παιχνίδια, τέλος. Θέλω να δω τρία παιχνίδια να βγάλω. Θα σου πω το εξής. Δεν μ' αρέσει εδώ. Ο μόνος ο οποίος δικαιούται να έχει παράπονο. Και το ξέρει και ο προπονητής. Εκεί όμως, ρε φίλε, έχει τον Στοχ, τον Καντουρί, τον Ντίσεσβαρ, τον Βιερίνια. Θεωρώ ότι όπως πήρε ο Στοχ τις ευκαιρίες του και τις εκμεταλλεύτηκε, όπως πήρε τις ευκαιρίες του ο Ζίβκοβιτς και τις εκμεταλλεύτηκε, όπως πήρε ο Λιμνιός που δεν ξεκίνησε βασικό. Ο Λιμνιός ξεκίνησε πίσω από τον Ζαμπά, το θυμάστε. Και γι' αυτό έλεγα, το πιστεύω και θεωρώ το γυράζατε. Λοιπόν ότι και ο Λάμπρου δεν πρέπει να λυγίσει, δεν πρέπει να τα παράτησει, όπως και ο Στοχ
Περίμενε ο Στοχ να πάρει την ευκαιρία του και την παίρνει την ευκαιρία του και είδες, το ξεκίνησε πάλι βασικό, έτσι. Λοιπόν. Με λύπησε ο Βαϊλόπουλος, φίλε, γιατί το παιδί, μιλάμε για τα λεπτά, πήρε πολύ κακή απόφαση προσωπική. Γιατί είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και έπρεπε να κάνει υπομονή. Είναι πολύ λεπτό. Είναι πολύ λεπτό. Ναι. Είναι πολύ λεπτό. Τέλος πάντων. Θα σε κλείσω αυτό και να κλείσω. Πες μου τα τρία τελευταία να σε βάλω. Θα σου πω αυτό το τελευταίο 5 δευτερόλεπτα, κάτι πρέπει να γίνει με τον παππού κάτω, γιατί ακούγεται και παιδιά για που δεν τους κόβει. Α, μπράβο. Διασκέδαση, φίλε. Φτάνει με το Θεοδωρίδη, δηλαδή. Διασκέδαση, φίλε. Το σοπλίζει το χέρι με την πέτρα το άτομο. Θες ένα νούμερο, θέλεις. Διασκέδαση. Δώσουμε τα τρία τελευταία ψηφία. Ποια τα δικά μου. Ναι, ναι. 871. Γιατί έχω δύο γραμμές. Θύμισε μου όνομα. Μάτος. Μάτος, ναι. Θα πήρα πειράζει γραμμή, έτσι από το ανεπίσημο. Δεν πειράζει, εγώ να ξέρεις, άμα ακούσεις Μάντος είναι 871, είσαι εσύ. Γεια, γεια σου Μάντο, γεια σου Ταρίφο, γεια. Πάμε, γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Τι έγινε, πού είσαι. Πού εδώ είμαι, πού να είμαι. Δεν είναι playback, ζωντανή είναι η εκπομπή. Έλα ρε παφούλια, έλα ρε πάφι. Πού είσαι ρε πάφι. Έχουμε χαθεί, έχουμε χαθεί. Τι να κάνω, ο φίλος σου πήγε 10-12 πλέον. Κάνει εκπομπά με σταύρο. Δεν μπορώ να έρχομαι, να πήγαινα αλλού τώρα. Έτσι τι να κάνεις, τι να κάνεις. Χάσατε την πρωινή αυτή να πούμε, την πρωινή επαφή. Εγώ τώρα πια δεν. Μόνο άμα μιλήσω με εσάς πρωί, γιατί με συμφέρει τέτοια ώρα. Τώρα 10 με 12 είναι πολύ αργά. Μάλιστα. Πολύ ωραία, θα τα λέμε εδώ μαζί λοιπόν. Θα τα λέμε μαζί εδώ. Εσένα και κάτι άλλο. Και πάω και μιλάω κάπου και με τον Μάριο. Μπράβο. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Αδερφός, και εδώ βγαίνει ο Μάριος. Καλά κάνεις. Τι θέλεις να πεις, πες μας τι θέλεις να πεις. Σε ακούμε λοιπόν. Ακούμε. Τώρα έχει αλλάξει, το ξέρω, έχει αλλάξει ραδιόφωνο. Τα είπαμε αυτά, ναι, τα είπαμε, ναι, βεβαίως. Αλλά βγαίνει και εδώ όμως. Βγαίνει και εδώ, ναι. Ναι, το ξέρω. Βγαίνει και εδώ. Πες τι άλλο θες να πεις. Τι θέλεις να πεις άλλο. Όρος μπήκες. Ήμουνα μέσα. Μπαίνω το Σάββατο. Μπαίνω το Σάββατο. Εσύ. Εγώ. Ποιο μοναστήρι Γρηγορίου να πας. Δοχιάρη, πηγαίνω στη Γοργοϊπίκο. Α, Δοχιάρη, είναι πολύ ψηλά τα σκαλοπάτια. Όχι, πολύ χαμηλά είναι. Πολύ χαμηλά είναι. Το Δοχιάρη είναι κάτω από τις πρώτες, είναι στη θάλασσα. Πριν την ξενοφόντωση. Ναι, ναι, τα δωμάτια μέσα πρέπει να ανεβεί. Α, ναι, λες για τα δωμάτια, λες. Ναι, εγώ λέω η μονή είναι χαμηλά, είναι από τις πρώτες. Ωραία. Εντάξει, πάφι. Γεια. Γεια και εσύ. Γεια σου, φίλε μου. Γεια. Ναι, παλιός μπατμανιδόσκυλο αυτός. Αδερφός, φίλος, τον επισκεπτόταν πολλές φορές το πρωί. Τους ακούτε, μπατμανίδι, κόλκα, μπατμανίδι, 10-12 ψυχιατρίων, δεν χάνεται η εκπομπή. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, ενικό καταρχήν, εκτός και αν είναι εννοήσω και τους ακροατές, οπότε... Όχι. Από την Αστρό Μαύρη Σαλαμίνα, καλημέρα. Καλώς το Βασίλη! Έλα αδερφέ μου! Τι κάνετε? Έλα γοράκι μου, σε είδα, σε καμάρωσα με τα παιδάκια σου στη φωτογραφία. Υπέροχο, υπέροχο φίλε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτριδες, χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά για χθες, για την Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους όσους. Νιώθουν ότι γιορτάζουν. Ακριβώς και. Αγαπάνε τον ΠΑΟΚ και νιώθουν. Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ πάντοτε μ' αρέσει να σου χαλάω λίγο τη μαγιά. Sorry κιόλας, αδερφούλη, αλλά είναι κάποια πράγματα που με πειράζουν και είναι κάποια πράγματα. Να τα λες. Γι' αυτό έχουμε ανοιχτό το μικρόφωνο. Όχι σε σένα. Όχι σε σένα, το διευκρινίζω. Όχι και σε μένα αν είναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Είδαμε προχθές στο Καραϊσκάκι μια εκπληκτική σκηνή. Εκπληκτική. Με τη Μυρτό, με το κοριτσάκι, βεβαίως. Και το άλλο το κορίτσι. Και το άλλο το κορίτσι, την αθλήτρια. Εκπληκτική. Μία σκηνή που πραγματικά σου μιλάω, τη ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Γιατί να μου χαλάς τη μαγιά, είναι τόσο ωραίο αυτό. Περίμενε αδερφούλη, μα, μάλιστα. Αλλά, ναι. Αλλά, ξέρεις τι, πόσο υποκριτικό μου μοιάζει όλο αυτό. Ναι. Ξέρεις ότι αυτοί που οργανώσανε όλο αυτό το υπέροχο, πραγματικά υπέροχο σκηνικό είναι αυτοί που αφήνουν τον Μπαρμπασάβα να βγαίνει κάθε μέρα να κάνει δηλώσεις. Δυστυχώς. Ξέρεις ότι λες... αυτοί είναι όλοι που οργανώσαν αυτό το υπέροχο σκηνικό, ναι. Που επιτρέψανε να υπάρχει ήπια βία στους παίκτες του Πλατανιά.
Όλοι αυτοί που οργανώσαν αυτό το φανταστικό σκηνικό. Φανταστικό σκηνικό. Ένα σκηνικό που δάκρυσα, αδερφούλη. Δάκρυσα. Πραγματικά, πραγματικά. Όλοι αυτοί όμως. Και αν δεν είναι, ο ίδιος ακριβώς άνθρωπος, είναι ο ίδιος οργανισμός. Η ίδια ομάδα. Ο ίδιος σύλλογος. Ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ δεν τους διαχωρίζω. Μιλάνε για διδαχή ήθους. Όλοι αυτοί, ξέρεις πως μου χάλασε την αισθητική όταν σκέφτηκα ότι στην πρώτη λάθος απόφαση στο ΒΑΡ θα πέσουν όλοι κάτω και θα πάνε δίπλα στο διαιτητή και θα του λένε έλα ρε κουμπαράκι, έλεος. Αυτοί που το οργανώσαν αυτό το υπέροχο πράγμα είναι αυτοί που βγάζουν διαρροές, αφήνουν αμολητούς, γιατί δεν μπορεί να μην τους αφήνουν αμολητούς ανθρώπους και να μιλάμε για τάκλιν. Να μιλάνε για ατυχήματα στο τζίλο. Στο για τον Κοροβέση. Αυτός ο οργανισμός λοιπόν πρέπει ο ίδιος ο οργανισμός, αυτός ο οργανισμός αυτών των ανθρώπων να μάθει. Σε όλα να είναι έτσι. Και αυτό το ποδόσφαιρο που δείξαν αυτοί προχθές, ακόμα και σε φιλικά παιχνίδια, μ' άρεσε πάρα πολύ που σε αυτό το φιλικό παιχνίδι έγινε αυτή η κίνηση. Γιατί για να τα λέμε και για τη φιλία μας τη χάρτη. Τίποτα, τι να για τίποτα. Το δεύτερο γκολ που ακυρώθηκε. Δεν μπαίνει. Κουτουλάνε μεταξύ. Εγώ αν πάω, εμείς οι δύο αν πάμε στο 5x5, δεν θα κουτουλήσουμε μεταξύ μας. Το τέρμα. Το πιο τραγικό από όλα είναι ότι κουτουλάνε και κάθονται και τους συζητάνε. Η φάση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και κάθονται και κοιτιούνται. Και είναι ο Ιησούς ο Κακομοίρης και προσπαθεί να σώσει το άσωστο. Ωραία. Και άλλοι το συζητάνε. Αδερφέ, αυτό δεν υπάρχει ούτε στο 5x5. Τραγικό. Αυτή η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Δεν πάει για πρωτάθλημα. Δεν πάει πουθενά. Καλό. Πολύ γεια σου, Βασιλάκι μου. Σε αγαπάω πολύ. Σε φιλώ. Και εγώ. Και εγώ. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε. Καλύτερα να πάω στο διάλειμμα. Επόμενος. Ναι. Πέσαμε και οι δύο. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι Ελλάς Auto Service 2310 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Εκεί φανοποιείο, εκεί βαφείο, εκεί τα πάντα. Πίσω από το κέντρο υγείας Τέρμης. Να θυμίσω, χορηγή δεύτερης ώρας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιοι, 705-750, καταπληκτικά φαγητά, πεντανόστιμα, καλοψημένα, φρέσκα, ζουμερά, υπέροχα, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Τον γκρέμισε και το ξανάκτησε ο Δημήτρης Βαγγέλης στο μαγαζί και η οικογένειά του. Σας περιποιούνται σαν να είστε καλεσμένοι στο σπίτι του. Με πεντανόστιμα χειροποίητα γλυκά μετά. Φυσικά Κλιμάρτ, ο άρχοντας του κλιματισμού, 917-646 και κλιματιστικά, κεντρικές θερμότητας και κεντρικά συστήματα VRV, Κώστας και ο Σες Ντάικιν. Και σήμερα έχουμε δώρο να δώσουμε το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, τα ξαναλέμε 2 με 3 το μεσημέρι, 2 με 2,5 κάνοντας χαβά, παίζοντας παιχνίδια, κάνοντας ραδιοκουίζ. Κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, σας αρέσει και το γουστάρετε και μας αρέσει και εμάς. Άλλο πράγμα, κάνουμε στο 2-2,5 και 2,5 με 3 μετά το διάλειμμα, 3:25. Έχουμε την κουβέντα μας με τον Κώστα Βασιλόπουλο για όσα γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ΠΑΟ και όχι μόνο. Όσο για Τέντα, Τέντα Home, 35 χρόνια. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Βάλτε την αντινεμική ζελατίνα, ακούστε με. 4:30-011 τηλεφωνήστε, πείτε άκουσα τον 8:10, άκουσα τον Ζουμουσάκι το πρωί που έλεγε για την αντινεμική ζελατίνα, η οποία βγαίνει το καλοκαίρι, προστατεύετε το χώρο σας και κερδίζετε ένα δωμάτιο και σε θέρμανση και τα φυτά σας και τα πράγματά σας και οτιδήποτε, ένα δωμάτιο κερδίζετε. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ζουμουσού λέμε και κάθε βγάλουμε ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Ξαναλέω, για το τελευταίο 20 λεπτό κληρώνουμε μία σκούπα, υπέροχη σκούπα Boss από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης σε περίπου 1/4 από τώρα 20 λεπτά και επίσης 5 εισιτήρια, αυτό γίνεται και μέσα από τα τηλεφωνήματά σας, 5 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Κυριακής ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο ναό. Μία ακόμα νίκη, ένα ακόμα πάρτι, μία ακόμα παράσταση από τα παιδιά του Αμπέλ Φερέρα, από αυτή την ομάδα που δεν σταματά πουθενά, που σφίζει από υγεία, που μοσχοβολάει από ΠΑΟΚ και το δείχνει σε κάθε της παιχνίδι. Θυμάστε που λέγαμε, θέλει ακόμα και αυτός ο άνθρωπος, θέλει το χρόνο του, θέλουν και οι παίκτες, το επαναλαμβάνουν σε κάθε τους κουβέντα. Αν δείτε τις δηλώσεις τους, αυτό λένε όλοι οι ποδοσφαιριστές, ότι μάθαμε τον προπονητή, μας έμαθε ο προπονητής και τώρα καταλάβαμε τι θέλει, αφομοιώσαμε
αυτά που και εγώ θεωρώ ότι δεν είμαστε ακόμα στο 100%, έτσι. Είμαστε σε ένα ποσοστό κοντά. Ας πούμε ότι το πρώτο ημίχρονο με την Χάρτινη ήταν ένα 85%, ένα 90%. Τώρα από εδώ και πέρα, αγώνα με αγώνα, πήραν πρωτοβουλίες αυτοί οι οποίοι ήταν εκτός ομάδας. Ο Μίσιτς, ο Λιμνιός, ο Γιαννούλης, ο Σβιντέρσκι. Γίναν βασικοί, πήραν παιχνίδια, πήραν εμπιστοσύνη και αυτοί αυτή την εποχή τραβάνε το κάρο. Αυτοί παρασέρνουν και τους υπόλοιπους. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, ας πούμε, κακός ο Μάτος ή ότι δεν είναι καλός ο Κρέσπο ή ότι δεν βρίσκει τα πατήματά του ο Ίγκασον, σε καμία περίπτωση. Μιλάμε όμως για αυτούς οι οποίοι πραγματικά διάγουν μία περίοδο καταπληκτική. Να πεις για το Λιμνιό τώρα. Άμα στο λέγανε για το Λιμνιό ότι θα σκοράρει και με το κεφάλι δύο συνεχόμενες αγωνιστικές, θα το πιστεύαμε? Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ή ότι ο Γιαννούλης θα έχει όλη την πτέρυγα και θα μαγεύει κάθε αγωνιστική. Ή ότι ο Μίσης θα είναι τόσο καθοριστικός στο χώρο του κέντρου. Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα τον κοιτούσαμε στραβά. Ή ότι ο Σφιντέρσκι θα πάρει τη φανέλα του βασικού και θα παστελώνει συνέχεια. Εδώ είμαστε 23-10-287-888. Βεβαίως ισχύει. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Γελάμε γιατί κάνει καλό στην καρδιά. Δώσε και σώσε χάρη σε ζωή από το αίμα σου, ζούμου σου. Γεια σου, Τσόφα. Γεια σου, Κολώνα της Αιμοδοσίας. Καλημέρα στο Μάριο τον Ασπρόμαυρο. Καλημέρα, Κωστή, και στην Ασπρόμαυρη παρέα. Καλή Τρίτη να έχετε. Πώς θα περάσετε το Σουκουδού? Καλή επιτυχία σήμερα στον μπασκετο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ζούμου σου, λέμε και συνεχίζουμε. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ θέλει στήριξη. Δεν περνάει εύκολες μέρες. Και αν δεν είμαστε δίπλα του, θα έχουμε σοβαρά θέματα. Στήριξη στο μπάσκετ. Και στο Φλεβαράκι και στα παιδιά που έχουν αναλάβει. Αλλιώς θα έχουμε ζητήματα. Θα έχουμε ζητήματα. Προχωράω. Ναι. Όχι. Πάμε ξανά. 23-10-287-888. Βγήκατε μαζεμένοι και πέσαμε. Θα το ξανασηκώσουμε το πράγμα. Καλημέρα στο Μάριο τον Ασπρόμαυρο. Θες αποφάσισα να κόψω το κρέας. Έλα, ρε. Το κομμάτι που μου προσέφεραν ήταν πολύ μεγάλο. Σωστό. Ο Θοδωρής. Καλησπέρα σε όλα τα αδέρφια. Εμείς διοικήσαμε το θηρίο χάρη στο Βελίδι που ήταν στημένος μεσαγωγικά, ενώ Αστέρας Μπαρτσελόνα Ρεάλ και ένα μείγμα Λίβερπουλ και Λειψίας τη σκότωσε τη Λαμία. Έχει αρκετό σανό ακόμα στις αποθήκες των Αθηνών ή να στείλουμε κι εμείς λίγο? Διαβάζω τα μηνύματα όπως τα έχουμε δημοσιεύσει στον τοίχο μας. Σας ευχαριστώ, θέλω να βρίσκομαι μαζί σας. Λεωνίδας Γκαγκούδης από Würzburg Garten Paukstrasse. Εσύ, φίλε μου, Λεωνίδα, είσαι ένα παράδειγμα για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να είναι μαχητής και να κερδίζει κάθε μέρα τη μάχη του με τα θέματα υγείας. Ο άνθρωπος που έχει κάνει στη Γερμανία, σε ένα χωριό της Γερμανίας, έναν ολόκληρο δρόμο ΠΑΟΚ. Συγκλονιστικός. Συγκλονιστικός. Πήγε, έχει γεμίσει το δρόμο με κασκόλ, με πινακίδες, με σημαίες, με. Και πήγε και ζήτησε, επειδή εκεί οι δρόμοι δεν έχουν ονόματα, να ονομαστεί δρόμος ΠΑΟΚ. Και είναι ΠΑΟΚ-στράσε. Οδός ΠΑΟΚ δηλαδή. Με λίγα λόγια. Γεια σου, Τσουκνίδα μου. Καλημέρα, Αγωστή. Ασπρόμερες, καλημέρα, Ζουμουσού. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πανανό. Όμορφη μέρα σε όλους, εύχομαι. Γεια σου, Δέσποινα Κυριακίδου. Καλημέρα, Κωστή και Ζουμουσάκια. Όμορφη μέρα, όλη μέρα, Παοκάρα, Ζουμουσού. Καλημέρα, γεια σου, Χριστίνα μου. Γεια σου, Βασίλη μου, εδώ στα μηνύματα. Βεβαίως το έχω. Βεβαίως το έχω και θα παίξει. Θα ξανασηκώσουμε το σύστημά μας εδώ. Δεν ξεχνάτε ότι σήμερα κληρώνουμε σκούπα. Σκουπάρα. Μέσα στο επόμενο τέταρτο θα κληρωθεί η σκούπα. Τώρα, για το... Τι να πούμε, ρε παιδιά, τι θέλετε να πούμε δηλαδή για τον Μπαρμπασάβα? Τα είπαμε, δηλαδή πλέον σταματάει, η λογική σταματάει. Να εξηγήσω τι. Δεν υπάρχει, ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένο ρόλο. Και δεν είναι τίποτα τυχαίο, δεν συμβαίνει τίποτα κατά τύχη. Δεν βγαίνει εκεί. Το χέρι που υπάρχει μόνιμα, υπάρχει για αυτό το σκοπό. Κάνει απλά, κύριε Θοδωρίδη, ένα σχόλιο για το παιχνίδι και αρχίζει μετά ο άλλος τον κατεβατό. Και δεν υπάρχει κανένας, όχι ερώτηση να του κάνει, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το μέλλον του, αλλά ούτε καν να πει μια στιγμή λίγο, δηλαδή έναν αντίλογο σε αυτά που λέει. Τίποτα, κάνει το μονόλογό του, η προπαγάνδα στον έσχη στο βαθμό, στον ύψη στο βαθμό, και από εκεί και πέρα συνεχίζει αυτό που κάνει. Τι να κάνουμε δηλαδή? Τι να κάνουμε, δηλαδή να συγχυζόμαστε κάθε φορά, κάθε πρωί? Θα βγαίνουμε από τα ρούχα μας.
θα έχει πετύχει το σκοπό του. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε αυτό. Ούτε φυσικά το έκανα μία φορά, το έκανα δύο φορές. Αναδημοσιεύσαμε, είπαμε και εμείς, ας πούμε, τα παίξαμε τα αποσπάσματα. Το πράγμα κατά δεν κουραστικό. Πάμε στις γραμμές. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Να πω 2310-287-888. Ξανασηκώσαμε το μαραφέτη. Πάμε. Σε ακούω. Σε παίρνει ένας πρωταθλητής που σε 7 χρόνια θα είναι μόνος πρωταθλητής. Ηρακλής, ο Νίκος είμαι. Γεια σου Νικόλα. Εγώ ακούω, παρακολουθώ και θα σου πω κάτι. Τα μικρά παιχνίδια αν φοβηθεί ο ΠΑΟΚ, όχι τα μεγάλα. Εκεί μην γίνει η γκέλα σας. Εντάξει, εμείς τώρα πηγαίνουμε τρένο, 9 τον ένα, 6 τον άλλο, θα κόβουμε τα ρίφες. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι, θα είμαστε πρωταθλητές όμως. είσαι Ηρακλής όντως, είσαι Ηρακλής. Ναι, καλά, και παλιά θυμάσαι που είσαι έπαιρνα τηλέφωνο. Θυμάμαι, είσαι παλιός ακροατής. Ναι, κοίταξε, ναι, στο μπάσκετ πας καλά, έκανες τώρα μία ήττα, αλλά είσαι εντάξει στο μπάσκετ όμως. Καλά, σίγουρα, αλλά μπάσκετ δεν, εγώ δεν είμαι τόσο πολύ όσο στο ποδοσφαιρικό. Στο ποδόσφαιρο ταλαιπωρείσαι και εντάξει. Έμπλεξες με λάθους ανθρώπους, εμπιστεύτηκες λάθους ανθρώπους και τώρα ταλαιπωρείσαι. Έχω φίλους Ηρακλειδείς που πολύ στεναχωριούνται και με το δίκιο τους, γιατί έμπλεξαν με, να πω, απατεώνες, να πω με λαμόγια, να πω με ακατάλληλους, φίλε. Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί, αδερφέ. Όταν έρχεται ο μεγαλομέτωχος να σε αναλάβει, μιλάω και τον Παπαθανασάκη. Και στη συνέντευξη τύπου το ρωτάνε δημοσιογράφοι του Ηρακλή, ρεπόρτερ. Γιατί το θυμάμαι σαν τώρα. Τι δουλειά κάνετε, ρε παιδί μου. Εσύ παίρνεις τις τύχες αυτού που αγαπάω στα χέρια σου, δεν είναι? Να μην ξέρω με τι ασχολείσαι, ρε Δερβίση. Ούτε η μάνα μου δεν ξέρει. Εκεί, φίλε, το σταματάς επιτόπου και λες, μεγάλε, όπως είσαι, επειδή εμείς ήμασταν εδώ και πριν από σένα και θα είμαστε και μετά από σένα και ζούμε για αυτό το οποίο εσύ πιθανό να το κάνεις παιχνιδάκι στα χέρια σου ή να εξυπηρετείς δικούς σκοπούς, όπως είσαι τον πούλο. Όπως είσαι, ναι, κατάλαβες. Πολύ σωστά το λες, αλλά υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που λέγεται κράτος, το οποίο άστο. Ανάλογα πώς βολεύει. Άστο. Και εκεί, φίλε, ο Ηρακλής πραγματικά είναι από τους πιο αδικημένους. Και αυτά τα είχα πει, δεν τα έχω πει τώρα, δεν τα λέω τώρα, έτσι τα έλεγα όταν ήμουν σε αμυγός παοξίδικο ραδιόφωνο στον 103, ασχέτως που έχω παράπονο και από τους Ηρακλειδείς, αλλά λέω τώρα ότι σε αμυγός παοξίδικο ραδιόφωνο στον 103 είχα πει ότι δεν μπορεί μια ομάδα να πέφτει στα χαρτιά. Είμαστε κατά του κατεστημένου ή είμαστε υπέρ. Δεν γίνεται και τα δύο, κατάλαβες. Έτσι είχα πει. Είναι όπως βολεύει το μάτι του καθενός. Τη μια μέρα είσαι μισοάδι και την άλλη μέρα είσαι μισογεμάτο. Μα τώρα και άλλοι με άδειους φακέλους μείναν στην κατηγορία. Τώρα είμαι ο Αστέρας Τρίπολης, γελάει ο κάθε πικραμένος. Για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα, έτσι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. 9:01, να σε καλά. Κάτσε να σε βάλω. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Νικόλα. Χάρηκα. Να σε καλά. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς στο Γαϊδουράγκαθο, ρε. Καλώς στη Φιλή. Την μπλε. Τι έχουμε, θέματα υγείας? Έχουμε κάτι? Όχι, έτσι. Εντάξει. Οκ. Επειδή μου έγραψες, δεν μπορώ λόγω υγείας. Α, όχι, άλλος είναι αυτός. Λάθος. Μπερδεύτηκα. Άλλος μου έγραψε μήνυμα. Όχι, μπερδεύτηκα. Άλλος Παύλος είναι. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Σε ακούω. Λοιπόν, θα πήρα να πει μια καλημέρα. Να σου πω χρόνια που έχει γιορτήσει. Βέβαια. Κανονικά. Κωστή 8 Οκτωβρίου, φίλε. Είχα μηνύματα πολλά, δέχομαι χρόνια πολλά κτλ. Όπως και Κωστή 5 Μαρτίου. Έτσι. Έτσι. Είσαι αλήτης. Είχε καθόλου δουλίτσα, τίποτα, παίζει ή... Γεια σας. Εγώ τρεις μέρες καθόμουν. Χθες είμαι ο πρωινός, όταν με ακούς το πρωινάκι, έχω ρεπό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Οπότε χθες... Όπως καταλαβαίνεις, να βγω να κάνω τι. Να βγεις να κάνεις τι. Να κάνω παράλαση. Σωστό και αυτό. Άσε που γινότανε πραγματικά όποιος αποπειράθηκε να κατέβει με το αυτοκίνητο από την, τι να πω τώρα, από τη Δελφόν και μετά, δεν μπορούσες όχι να προσεγγίσεις. Ήταν κλειστοί οι δρόμοι, λογικό. Εκεί κάποιοι να πάνε με το αυτοκίνητο μέχρι, τι να σου πω τώρα, μέχρι κάτω, μέχρι την παραλία. Δεν γίνεται, παιδιά. Κλείνουν από το πρωί μέχρι να φτάσουν τα άρματα αυτά, τα όλα. Κινήσει παρέλαση, να κλείσει σχεδόν όλη η πόλη. Εντάξει. Είναι ειδική μέρα, ρε παιδιά. Ειδική μέρα. Έτσι. Και λέω, καταλάβετε το. Ας μην κρινιάζουμε εκείνη τη μέρα, δηλαδή. Εκείνη τη μέρα κάποιοι
θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς το πρωί να γκρινιάζουμε για να λέμε γιατί δεν βρίσκω παρκάρισμα και γιατί είναι μποτιλιάρισμα και βάλαν κορδέλες και τέτοια. Άστο. Από το Ρεόγκαστρο σκοτώθηκαν 3 άτομα, ο ένας ήταν ποιος. Άστο, μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Εντάξει. Και έχω και το σχολεμένο τον πατέρα μου, ο οποίος έκανε αντίσταση όταν ήταν παιδάκι. Και παιδιά, δεν μιλάμε για το 1800, έτσι. Δεν μιλάμε για το 1800. Μιλάμε ότι τα ζήσαν οι πατεράδες μας αυτά. Τα ζήσαν οι πατεράδες μας. Και επειδή ήταν ορφανός, μπορεί πέρασε στο παλικάρι, μπορεί πέρασε στο παλικάρι, που βγουνάνε τα σπούνανε μυαλά. Και έκανε. Εγώ έχω να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη με αυτούς τους δύο ανθρώπους για την κατάσταση που έχουν φτάσει σήμερα η Ελλάδα. Το μόνο πράγμα. Και όλους όσους χάσανε τη ζωή τους. Απλά ειδικά για αυτούς τους δύο ανθρώπους, το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα τεράστιο συγγνώμη. Γεια σου Παύλε. Δεν είμαστε ένα άξιοι διάδοχοι τους. Της κληρονομιάς που μας άφησαν. Και δεν μιλάμε για κτίρια, ούτε για τη χώρα. Μιλάμε για ψυχή, για αρχές, για συνείδηση, για πολιτισμική κληρονομιά, για περηφάνεια, για αυτά. Δυστυχώς επαληθεύεται ο τέτοιος, ο Αϊνστάιν, γιατί είχε πει ότι εάν η τεχνολογία φτάσει στο σημείο να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή, θα απαρτιζόμαστε από μια γενιά ηλικίων. Μάλιστα. Τι να πω. Τι να πω. Τι να πω. Μόλις πούμε καμία κουβέντα, το πιστεύεις, όταν πω κάτι για την πατρίδα και κάθε φορά βάζω αστερίσκο. Δεν είμαι ούτε ακροδεξιός, ούτε φασίστας, ούτε χρυσαυγίτης, ούτε ανέλ, ούτε λαός, τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ελληνική λύση. Περιμένω να δουν, θα τα πω όλα τα κόμματα που είναι, ας πούμε. Λοιπόν, είμαστε Έλληνες πατριώτες. Αν το πεις, σε κοιτάνε στραβά, σε κοιτάνε περίεργα. Αγαπάμε την πατρίδα μας. Ανατριχιάσαμε που είδαμε την τεράστια σημαία στοιχείο, 150 τετραγωνικά σημαία στοιχείο. Βουρκώσαμε χθες που έκανε πυρουέτες ο άλλος, παίζει πάνω από τα κεφάλια μας τη ζωή του κορώνα γράμματα και κάνει με το F-16 ανάποδες τούμπες και πυρουέτες σαν να είναι χαρταετός. Λοιπόν, εμείς εξακολουθούμε και νιώθουμε έτσι. Αν κάποιος θίγεται από αυτό, λυπάμαι. Λυπάμαι. Εμείς εξακολουθούμε να λέμε. Και για την πατρίδα μας και για αυτό που αγαπάμε και για την πόλη μας. Όποιος χαλιέται, τι να πω. Αυτά, Παύλε μου. Την καλημέρα μου, Κωστή. Σε φιλώ, σε φιλώ. Να σε καλά, να σε καλά. Το θεωρώ καθήκον μου απέναντι στον πατέρα μου και στη μάνα μου που μου το δίδαξαν. Στους δασκάλους μου που μου το δίδαξαν. Δεν ήξερα ότι κάποτε θα έχω μικρόφωνο και θα μπορούν να με ακούνε χιλιάδες άνθρωποι. Το θεωρώ καθήκον. Αν δεν το κάνω, τότε είμαι ανακόλουθος των λόγων που έχω δώσει στους δασκάλους μου και στους γονείς μου. Ότι θα λέω την αλήθεια, θα λέω αυτό που, αυτό που πιστεύω. Και ας ενοχλεί κάποιους, τι να κάνουμε. Κάποιοι θίγονται όταν ακούνε για την πατρίδα ή για τη σημαία ή για τον εθνικό ύμνο. Λες και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι συγκεκριμένης ακραίας αντίληψης. Ποιοι το πέρασαν αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, στον κόσμο. Και γιατί να είναι έτσι. Και όλοι αυτοί χθες που πλημμύρισαν κάτω με τα παιδάκια τους, με τα εγγόνια τους, την παραλία, είναι φασίστες. Ή είναι ακροδεξιοί, ή είναι χουντικοί, ή δεν ξέρω εγώ είναι τι. Τι είναι, ρε παιδιά. Γιατί εγώ είδα χαμογελαστά πρόσωπα, είδα ανθρώπους που πιστεύουν και αγαπούν την πόλη τους, την πατρίδα τους και είναι υπερήφανοι για τα εθνικά χρώματα και για αυτή τη σημαία. Πότε άλλαξε αυτό το πράγμα, πότε έγινε έτσι. Και να είμαι δακτυλοδεικτούμενος και να μου λέει ακροατής, θέλω να βάλω μια ελληνική σημαία πίσω στο αυτοκίνητο. Λέω και το σκέφτομαι, λέει, μπορεί να μου το σπάσουν. Πότε φτάσαμε σε αυτό, που φοράω τη φανέλα του Ανόβερου που έχει μια ελληνική σημαία στο μπράτσο και επειδή είναι μαύρο το μπλουζάκι, περνάω και με κοιτάνε με ένα βλέμμα. Οχ, ελληνική σημαία στο μπράτσο. Αν φοράω πόλο μπλουζάκι που έχει τα μπαστούνια και τα άλογα και έχει αμερικάνικη, ιταλική, γαλλική, γερμανική, αγγλική, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, έλα, πάμε στις γραμμές και συγγνώμη περιμένατε. Έλα, αδερφέ μου. Ναι. Καλημέρα, σας ακούω. Καλημέρα. Καλό στο μάγο. Έλα ρε μάγκε, πού είσαι ρε μορφή, πού είσαι ρε φεγγαλέ, πού είσαι ρε ανιδιοτελή, πού είσαι. Συγγνώμη, είμαι ο Σκιούπης Νικόλαος. Τα είπαμε αυτά, δεν χρειάζεται να τα λέμε κάθε φορά. Έτσι. Τα είπαμε αλλά για τους ανενεχόμενους. Όχι, θα σου πω ένα μυστικό. Η Nike βάζει το σήμα της, το φτερό της Νίκης, λοιπόν, από το άγαλμα, χωρίς να γράφει Nike από κάτω. Η Macron, η φανέλα που φοράμε φέτος, έχει το σηματάκι. Περίμενε να σου πω! Χωρίς να γράφει το όνομά της.
Ή το ίδιο πράγμα και η Adidas. Έχει το σήμα χωρίς να γράφει Adidas. Τώρα αυτά είναι η λαϊκή κατανάλωση, εντάξει. Εγώ λοιπόν σου λέω, γιατί εσύ να βγαίνεις κατά μέρα. Είμαι ο Νικόλαος Κιούπισο. Αφού το ξέρουμε, φίλε, εσύ είσαι ο μάγος. Δεν υπάρχει άλλος μάγος, αγόρι μου. Δεν υπάρχει. Πάω τώρα, αλλού. Έχω γράψει ένα τραγούδι. Ναι. Είναι εθνικός ύμνος. Εθνικός ύμνος είναι ένας. Πρόσεχε, γιατί πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε, μην γίνεσαι ιερόσυλος. Ναι. Εμένα έτσι μου είπαν τουλάχιστον. Και εσύ ό,τι σου λένε το δέχεσαι. Δεν ξεκινάς καλά σήμερα, δεν ξεκινάς καλά. Όχι, το τραγούδι, μην εκνευρίζεις, εκτίθεσαι. Εγώ εκτίθεμαι, εσύ πρόσεξε καλά. Το τραγούδι λέγεται Το Περιστέρι της Ειρήνης. Μάλιστα. Και επειδή δεν μπορεί να το πει κανείς, ούτε Καζαντζίδης ούτε Νταλάρας. Δεν μπορεί να το πει κανένας στον κόσμο. Έχει ένα ρεφρέν δυνατό, πολύ δυνατό. Ο Καζαντζίδης λίγο δύσκολο να μπορέσει να το πει τώρα. Ο Νταλάρας ίσως μπορεί. Ναι. Ο Καζαντζίδης λίγο δύσκολο. Ο Νταλάρας δεν μπορεί. Δηλαδή, εσύ επειδή έχεις πολύ ισχυρή φωνή, σαν τραγουδιστής, θέλω να το δοκιμάσουμε κάποια στιγμή. Να το δοκιμάσουμε. Το Περιστέρι της Ειρήνης είναι... Πώς θα το πω. Το Περιστέρι της Ειρήνης, ναι, λάμπει από στοργή, στέλνει μηνύματα στα κράτη, να βοπλήσουν τη γη. Μετά λέει, χαλαρά. Αυτό το κουπλέ, το ρεφρέν, τι λέει το ρεφρέν. Το ρεφρέν. Δεν μπορώ να το βγάλω ούτε εγώ. Λάμπη, απόψη, καταλαβαίνεις τώρα, Καταλαβαίνω, λέει. Δεν λες τίποτα. Γεια σου, Μάγκε! Σε φιλώ! Γεια! Πάμε παρακάτω. Όρεξη έχει. Ναι, γεια σας. Πρώτη-τελευταία γραμμή. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Πρώτη-τελευταία γραμμή, γιατί έχω κληρώσει. Να κάνω να αποδώσω τα εισιτήρια. Σε ακούω. Θέλω να με βάλεις την κλήρωση για το εισιτήριο, για τη σκούπα. Βεβαίως. Γιατί θα έχω το ίδιο πρόβλημα με το φιλαράκι. Θα με βάζει να σκουπίζω. Πες μου λίγο. 686. Όνομα θύμισε μου. Ο Νίκος είμαι. Απλά είμαι βραχνιασμένος. Δεν σε κατάλαβα καν. Τι να με καταλάβεις. Καν. Κανείς δεν με κατάλαβε. Φώναζες. Όχι ρε, έχω και τους τρεις μεγαστροεντερίτιδα, έχει το νου σου. Ωρε φίλε, τσιλιπιπί φουλ. Ναι. Από όλα έχει ο Μπαχτσές. Από όλα, πάνω κάτω. Τώρα τους έκανα πιλάφι για πρωινό. Μετά έχω λίγο στόκο που περίσσω. Τώρα σε κατάλαβα. Ανακαινήσεις. Κατάλαβα, τι να το κάνω. Αγόρι μου. Μάλιστα. Λαράκι, εγώ πήρα να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω αν το είπες στην εκπομπή. Για το ανέκδοτο με τον παπαγάλο. Καλά, εκεί λύθηκα. Ξέρεις γιατί σου το έστειλα. Είσαι παλιοχαρακτήρας. Παλιοχαρακτήρας μεγάλος. Για πες. Λοιπόν, αυτό να το πει η γιαγιά με τον παπαγάλο ξανά μετά. Να το πει αύριο, μεθαύριο έχω γιαγιάχα καινούργια, να ξέρετε. Ετοιμάζομαι. Και στέλνω τις μηχανές, τις μασένες. Ξέρεις τι ήθελα να πω. Να πεις. Είδα στο Facebook, κάνανε ανάρτηση από ενημερωτικό site. Ναι. Έναν κύριο, ναι, που μπήκε μέσα στον αίθουσα μακεδονικών σπουδών και σηκώθηκε για να μιλήσει, ναι, που ήταν ευγενέστατος και ζήτησε το λόγο να πει ότι δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης να βραβεύουν τον κύριο, σε εισαγωγικά, Παυλόπουλο, ναι, η εταιρεία μακεδονικών σπουδών. Μάλιστα. Ειδικά αυτή. Θαύμασε. Αν μπορέσει να το βρεις, βάλ το στο site. Θα το ψάξω. Για να θαυμάσουμε όλοι την υπέροχη δημοκρατία. Το μαζέψανε. Που είμαστε και ιδρυτές. Ειρηνικά μπήκε ο άνθρωπος, δεν έκανε φασαρία. Όχι, καθόταν σαν άνθρωπος, σηκώθηκε όρθιος και λέει: ζητώ συγγνώμη, αλλά με ποιο δικαίωμα βραβεύεται αυτόν τον άνθρωπο που έβαλε την υπογραφή του. Ακριβώς αυτό. Θα μπορούσε ο αξιότιμος πρόεδρος δημοκρατίας να μην υπογράψει. Είναι και αυτός. Είναι και αυτός. Να σου πω ποια ήταν η ειρωνία. Ο ίδιος συμμέτοχος και συνένοχος. Είναι γύρω του όλα τα παλικάρια αυτά με το διάφανο σταυτί και είναι έτοιμοι να το βουτήξουν και του λένε, σηκώνει το χέρι κάποιος από εκεί από τον πρόεδρο και λέει μην τον ορμήξετε, ναι, μιλάει με το που τελειώνει, ναι, τελείωσες, ναι, βουπ, το βουτάνε σηκωτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στον επόμενο δηλαδή. Ζήτω. Μάλιστα. Η δημοκρατία, ζήτω. Γεια σου Νικόλα. Φίλω. Μου, σε φιλώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Να σε καλά, ναι, να σε καλά, περαστικά στα παιδάκια. Πάμε τελευταίος, γεια σας. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη, εγώ είμαι. Ω, κλείνει σήμερα ο γοργοφτεροπόδα ρε. Έλα τα αγόρι μου. Μπράβο, όχι μόνο να ανοίγω, να κλείνω κιόλας. Τι κάνεις αγόρι μου. Θέλω, πριν μιλήσεις, πέντε νούμερα, από το 1 μέχρι το 57. Μπαμ, μπαμ, δώσε. 10, 20, 30, 40, 50. 30, 40, 50. Και ένα ακόμα να δώσω και τη σκούπα. 57. 57. Τέλεια. Πάμε τώρα, σε ακούω. Εσύ κλείνεις. Τα χρόνια μου πολλά. Σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους εορταζόμενους, σε όσους αισθάνονται Έλληνες. Η, ναι, ομάδα μας είναι μια ιδιαίτερη ομάδα που έχει κάνει περήφανη πολλές φορές τον ελληνισμό. Ναι. Τώρα, θα έλεγα για το μάτς. Για το μάτς τι να πούμε, να.
χαλαρά πήγαμε το πέρα με το μάτς. Έχουμε κάνει 6 μεταγραφές. Λιβνιό, Γιαννούλη, Σβεντέρσκι, Ίγκλανγκσον, Μίσιτς. Εγώ θα βάλω και το Στοχ. Έχουμε και κανένα 2-3 που είναι έτοιμοι, αλλά δεν τους έχουμε κάνει ακόμα. Είναι λίγο στα κάτω. Περιμένουμε. Δηλαδή. Ναι, ναι, περιμένουμε και από τον Ζαμπά. Φυσικά και από τον και το Λάμπρο να μπει. Μπράβο, και τον Λάμπρο. Και ο Μπίσεσος πήρε μπροστά. Λοιπόν, δεν, ήταν, δεν, ήταν αυτό, δεν ήταν αυτό που ονειρευόμαστε και έχουμε δει, αλλά όχι, δεν ήταν κακό σαν τις άλλες φορές ο Μπίσεσος. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα βάλει αυτόν ή τον Μπέλκα την Κυριακή. Ναι. Θα το δούμε. Ναι, 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 γιατί πήγε λίγο καλό και καπήγε, αλλά στο δεύτερο κουράστηκε και δεν ξέρω τι έκανε. Κυριακή έχουμε άλλο μάτς. Αυτό που είπες Κώστα είναι πράγματι, έχουν πάρει επικίνδυνη τροπή τα πράγματα. Έχω μία μπλούζα του συλλόγου έτσι ωραία από όλο τη βάζω. Αριστερά έχει το σήμα του συλλόγου, δεξιά στο μανί και έχει μία ελληνική σημαία μικρή. Ναι. Με λέει η κόρη μου, μικρή, ρε μπαμπά, αυτή λέει γιατί τη φοράς, γιατί. Ναι, λόγω σημαίας. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούμε να εκφράσουμε την αγάπη μας για την πατρίδα μας. Στεναχωριέμαι γι' αυτό, αλήθεια. Σημεία στην πόλη, τα ξέρουμε όλοι, που δεν μπορείς να περάσεις. Και λέω καλά ρε, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν φάει παραμύθι νέοι ότι φταίμε εμείς για όλη τη τραβάνε, μπορεί να φταίμε. Τους έχουν δηλαδή βγάλει όπως λέει εσύ στο χωματόδρομο, αλλά πρόσεξε, να μην την πληρώσουνε. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Γυρίζουμε λεωφορείο, ούτε ρατσιστές, ούτε τίποτα δεν είναι. Βλέπω ορδές ανθρώπων που δεν ξέρω ποιοι είναι. Θα έχουμε ιστορία, παιδιά, να ξέρετε. Δεν ξέρω εγώ, κινδυνολογώ καμιά φορά, αλλά... Σε χαιρετώ, πρέπει να κλείσω. Σε φιλώ, σε φιλώ. Θα τα πούμε, είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Σε φιλώ, σε φιλώ, σε φιλώ, σε φιλώ. Λοιπόν, πάω. Καταρχήν, να δούμε τον νικητή ή την νικήτρια για τη σκούπα, για να τον βγάλουμε και αέρα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, είναι ο Πετόπουλος Νίκος. Μαριλής, πάρ' τον σε παρακαλώ να τον βγάλουμε αέρα αν μπορεί. Πετόπουλος Νίκος σε 558. Δίνω τα εισιτήρια. Λοιπόν, εισιτήρια πάω Παναθηναϊκός. Ρούντι Γιώτα, το ένα. Παύλος Τόμας ή Τομάς, δεν ξέρω που πηγαίνει ο τόνος. Το δεύτερο. Κουτσαμπάσης Κώστας, το τρίτο. Κατής Σταύρος, το τέταρτο. Και Περκετζής, υπερκέτζης, δεν ξέρω που πάει ο τόνος, Άγης. Αυτά είναι. Ρούντι, Τόμας, Κουτσάμπασης, η Κουτσαμπάσης, Κατής και Περκετζής, τα εισιτήρια. Και τη σκούπα, Πετόπουλος, Νίκος, σε 558. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι στη δουλειά ο άνθρωπος, μπορεί να στείλει το μήνυμα και να άλλαξε, μπορεί να κοιμάται, μπορεί να δουλεύει, μπορεί οτιδήποτε. Αυτός είναι ο νικητής. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να στείλουμε το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Φεύγω, θυμίζω, χορηγή δεύτερης ώρας η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές, υπέροχες, μοναδικές γεύσεις, όποιος πήγε, κόλλησε και ξαναπήγε. Μοναδικά κρεατικά. Γι' αυτό πάνε από κάθε άκρη της Θεσσαλονίκης στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Κλιμάρτ 917-646, ψήξη, θέρμανση, αυτός ξέρει, αυτός γνωρίζει. Υπέροχα θα σας βάλει το μαραφέτη και θα ησυχάσετε. Ντάικιν και όχι μόνο, ο Κωσές και Κώστας, Κώστας. Και βέβαια Τέντα Home 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 430-011, για να βάλετε την αντινεμική ζελατίνα και την τέντα σας και να ησυχάσετε. Για μια ζωή ησυχάζετε. Τέντα Home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Θα σφιλώ, έρχεται ψυχιατρίο, Κόλκας Μπατμανίδης, Μπατμανίδης Κόλκας. Μην ξεχνάτε, εμείς τα λέμε στις 2, με παιχνίδι 2 με 2,5, με Βασιλόπουλο 2,5 με 3, για να κάνουμε και το μεσημέρι την εκπομπή μας. Ποιος αυτός, ένα 0, φιλιά πολλά, γεια σας, bye, 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 bye.